Συνεχίζουμε τα συνεδρία. Είμαστε στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έκκληση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού που εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων αψαλίου. Λοιπόν, σύμφωνα με τα άρθρα 65-72 του 38-52 του 10 και την 33 του 12 πράξη του τμήματος 7 του ηλεκτρικού συνεδρίου, η έγκριση διενέργειας κάθε προμήθειας ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ' εξαίρεση όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επίγουσης περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρολογικό υλικό της εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων καψαλίου για το έτος 2013, χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 2571-3504 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Κατόπιν τούτο, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα με επιτρέψετε να κάνω μια πολύ σύντομη ενημέρωση στο Συμβούλιο, γιατί είχα ένα τηλεφώνημα τώρα πριν από λίγο. Είναι εκτός από το ζεύγα, αλλά αφορά νομίζω. Αν είναι ωφέλιμο. Ναι. Είχα ένα τηλεφώνημα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και πρόκειται το Σάββατο, σε συνεργασία με το ΣΚΑΙ, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, να κάνει διανομή φαρμάκων στα κύτταρα και τα αντικείμενα. Έχουν συγκεντρώσει, από ό,τι μου είπε μια κυρία που μίλησα μαζί της, αύριο θα έχουμε εκτελέσει, θα κάνουμε μια ανακοίνωση, θα έχουμε πλήρη στοιχεία που θα ανακοινώσουμε, 15 κιλόγια φάρμακα για τα κύτταρα και 15 για τα αντικύτταρα. Και θα έρθει μια ομάδα από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και θα μοιράζει φάρμακα στην πλατεία του ποταμού το Σάββατο. Εάν ο καιρός το επιτρέψει, θέλουν να πάμε και στα αντικίνδυνα. Είναι ένα θέμα όμως το οποίο είναι εντελώς ανοιχτό, διότι δεν ξέρουμε αν θα μπορούν να πάνε. Κάνα βουλευτής θα έρθει. Για ενημέρωση, δεν είναι κανένας βουλευτής, είναι μια εθελοντική ομάδα και μια προσπάθεια που γίνεται από τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και το τηλεοπτικό σταθμό Sky. Του διαφημίζει από την οπηγητή του Sky, του λέει ότι. Πιθανόν κάποιοι άνθρωποι. Γίνεται σε πολλά μέρη της Ελλάδος, εγώ είχα αυτή την ενημέρωση τώρα. Αύριο θα έχουμε περισσότερη ενημέρωση. Γίνεται άλλο ένα τέτοιο τύπο για ενημέρωση κλπ. Λοιπόν, επανερχόμαστε στο θέμα τώρα, στο 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Για το θέμα αυτό λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, όλες οι προμήθειες πλέον γίνονται με την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Γι' αυτό λοιπόν, πριν από κάθε ενέργεια, θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την προμήθεια οποιοδήποτε υλικού ή εφοδίου. Εδώ λοιπόν πρόκειται για τον βιολογικό σαφρασάλι. Πρέπει να τοποθετηθούμε κάποια ηλεκτρολογικά υλικά που έχουν θέμα την κατάσταση και γι' αυτό καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει αυτή την προμήθεια, ακολουθώντας βέβαια στη συνέχεια η προμήθεια της διαδικασίας που προβλέπει το νόμο. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο. Ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης έχει τον λόγο. Θέλω να ρωτήσω, έχει και ζημιά ο βιολογικός, τι είναι αυτό το, γιατί χρειάζεται αυτό το πράγμα. Ένα, και δεύτερο πρέπει να σας πω, στη συνάδελφη μου, ότι πάρει καλά την ισχύ. Μια προμήθεια. Τα ηλεκτρολογικά. Και μια προμήθεια τα άλλα, τα χαρτικά και μια προμήθεια τα... Αυτά. Ο κύριος Μύρωνας Πρωτοψάλτης έχει τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα τοποθετηθώ στην ηλεκτρολογία. Δεν θέλω να απαντήσω κύριε. Ομιλητές. Άλλοι κύριοι. Ο κύριος Φατσές Δημήτριος έχει τον λόγο. Ο κύριε Πρόεδρε, κοιτώντας και τα επόμενα θέματα, γιατί είναι συναφή. Έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού το 2014. Έγκριση προμήθειας λαμπύρων το 2015. Έγκριση προμήθειας φωτιστικών σωμάτων το 2016. Έγκριση προμήθειας υλικών στερέωσης φωτιστικών σωμάτων. Και έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού αντιοστασίων, και αυτό που το έχω πάρει.
Είναι πάρα πολλά θέματα τα οποία εγώ έχω διαβάσει τον κώδικα, κύριε Πρόεδρε, και λέει ότι στις προμήθειες, ειδικά στις προμήθειες, δεν επιτρέπεται κατάκτηση. Αυτό μπορεί να γινόταν και να γίνεται ακόμα. Αλλά όμως είναι μια εποχή δύσκολη. Δήμαρχοι, περιφερειάρχες μπαίνουν στη φυλακή και πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί δεν, εάν τα ομαδοποιήσετε και κάνετε μια συνολική εικόνα, διότι είναι πολλά χρήματα όλα μαζί, δεν τα έχω προσθέσει αυτή τη στιγμή, δεν τα έχω προσθέσει, αλλά μπορεί να είναι και 100.000. Εάν τα ομαδοποιήσετε και κάνετε μία προμήθεια γενικώς ηλεκτρολογικού υλικού, είστε μέσα στον νόμο. Έτσι που τα κατατέμνετε, αν αύριο έρθει μια εισαγγελική έρευνα να μας ελέγξει, θα πει και εμείς το ψηφίσαμε. Έχω ευθύνη και εμείς. Εγώ λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν θα το ψηφίσω αυτό, αυτά όλα τα όλα, μέχρι και το 17, από το 13, από το 12 μέχρι και το 17, δεν το ψηφίσω. Γιατί δεν θέλω στην εποχή αυτή τη δύσκολη να είμαι και εγώ συνεργός σε καταπμήσεις και εγώ διαβάζω και εφημερίδες, ακούω και τηλεοράσεις και ακούω ότι μεγάλα αξιώματα καταραίουν επειδή κάνουν καταπμήσεις. Λοιπόν, εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι θα γίνει αύριο. Θα παρακαλέσω τον αντιδήμαρχο να κάνει μια ομαδοποίηση ηλεκτρολογικό υλικό όλο μαζί. Μία. Να κάνει μια δημοπράτηση, να κάνει μια προκήρυξη και να πέσει τη σχετική έκπτωση. Και στα παρακάτω στα χαρτικά, όπως λέει, και στα υλικά των αντιλιών, των γεωτρήσεων κτλ. Μια άλλη ομαδοποίηση. Θέλω να γραφτεί στα πρακτικά, κύριε Πρόεδρε, με δύο λέξεις, ότι να μην γίνεται κατάτμιση, αλλά να γίνει ομαδοποίηση των ομοειδών προμηθειών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Νίκος Μεγαλοπούλος έχει το λόγο. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοψάρτης έχει το λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ξεκινάμε την υλοποίηση του προϋπολογισμού, ο οποίος προϋπολογισμός είναι εγκεκριμένο. Δεν τον έχετε ψηφίσει, επηρεάσει με χαρά σα. Δεν μπορείτε όμως να έρθετε εδώ κύριε Σεφατσέα και να κινδυνολογείτε για να προσπαθείτε να επηρεάσετε το συμβούλιο, ούτε να καταπνίσει η ειρηνά πάνω στον εισαγγελέα. Λοιπόν, κινδυνολογείτε. Και το κάνετε συστηματικά. Λοιπόν, σα παρακαλώ πολύ. Δεν σα διέκοψα, λέγατε ότι θέλετε, θα ακούσετε και εμένα τώρα. Λοιπόν, εάν θέλετε, τελειώστε να πείτε ότι θέλετε. Εγώ δεν σα έχω διακόψει ποτέ. Λοιπόν, θέλω να λειτουργήσει ο Δήμος για να ανταποκριθεί στις ανάγκες τις πιεστικές καθημερινώς ή θέλουμε να πνιγούμε στην γραφειοκρατία και να μην κάνουμε τίποτα. Να μην έχουμε νερό και να βγαίνετε εσείς να θριαμβολογείτε ότι μας ανοίγαν και να κάνουμε κάτι. Λοιπόν, δεν είναι καμία κατάπτωση, είναι υλοποίηση του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και είναι ξεχωριστές υπηρεσίες, είναι ξεχωριστά τμήματα, είναι ξεχωριστά πράγματα. Το ίδιο πράγμα είναι οι λάμπες με τα inverter της γεννήτριας που έχει καεί, ας πούμε, στο βιολογικό καθαρισμό. Λοιπόν, εάν θέλουμε να λειτουργήσουμε και να ανταποκριθούμε στο καθήκον μας, θα πρέπει να βρούμε ένα στοιχείο συνεννόησης. Δεν είναι δυνατόν να ερχόμαστε συνεχώς και να επικαλούμαστε τον εισαγγελέα. Αυτοί που πήγαν στη φυλακή πήγαν γιατί κλέβανε. Το ίδιο πράγμα είναι. Είναι δυνατόν να λέτε τώρα στο συμβούλιο ότι εδώ θα έρθει ο εισαγγελέας επειδή θα αγοράσουμε ηλεκτρολογικό υλικό για να λειτουργήσει ο βιολογικός καθαρισμός και πρέπει ταυτοχρόνως να πάρουμε και τις λάμπες, να μην βάλουμε φωτιστικά σώματα. Να μην βάλουμε με μια ελάχιστη δαπάνη, αλλά να αναθέτουμε ομαδικά να μην ξέρουμε πού και πώς και τι. Λοιπόν, υλοποιούμε τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός λοιπόν προβλέπει τις δαπάνες αυτές, είναι αναγκαίες για να λειτουργήσει ο Δήμος και να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του και στις ανάγκες που έχει σε όλες τις υπηρεσίες και γι' αυτό, ακολουθώντας τον νόμο, φέρνουμε αυτές τις εισηγήσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Νίκος Μεγαλοπονόμος έχει το λόγο. Στα όσα προσέφερε ο συνάδελφος Μιχάλης Πρωτοψάρτης, θα ήθελα να προσθέσω κάτι ακόμα. Πέραν του ότι εφαρμόζουμε έναν προϋπολογισμό τον οποίο ψηφίσαμε και ενέκρινε η περιφέρεια μετά από δεδαλώδεις αλλαγές που έγιναν και το γνωρίζετε όλοι, έχουμε πράγματι έναν συγκεκριμένο προϋπολογισμό. Για να μπορέσουμε να κάνουμε χρήση του προϋπολογισμού, αγαπητοί συνάδελφοι, ακολουθούνται κάποιες διαδικασίες από τις υπηρεσίες του Δήμου. Δεν μπορούμε εμείς. Δεν ορίζουμε εμείς τις διαδικασίες. Τα κονδύλια υπάρχουν εγκεκριμένα στον προϋπολογισμό, δεσμεύονται οι πιστώσεις και έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο προς έγκριση. Υπάρχουν οι τεχνικές περιγραφές και δεν είναι καταπνήσεις. Δεν μπορεί να τα βάλουμε όλα σε ένα τρουβά, ό,τι ηλεκτρολογικό υλικό θέλουμε και ό,τι δεν θέλουμε. Θα κάνουμε αυτό που λέει ο νόμος και αυτό που λέει ο κανονισμός. Δεν μπορούμε να παραβιάσουμε τον εγκεκριμένο, επαναλαμβάνω, προϋπολογισμό.
Οι δαπάνες αυτές που φέρνουμε σήμερα προς έγκριση και οι προμήθειες είναι με χωριστούς ΚΑΕ στον προϋπολογισμό. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετική προμήθεια προς διευκόλυνση και να μην υπάρχει παρεξήγηση. Δεν έχω να προσθέσω. Άλλος ομιλητής. Δευτερολογία, κύριος Παναγιώτης, πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Εγώ προσπαθώ να είμαι ήπιος και ήρεμος και εσείς με προκαλείτε συνεχώς, κύριε Αντιδήμαρχε. Τα καύσιμα σε πόσους ΚΑΕ είναι και τι θα κάνουμε με μια διαβολασία. Ένα διαγωνισμό. Σε πόσους ΚΑΕ είναι τα καύσιμα. Κάθε υπηρεσία δεν να έχει δικό της ΚΑΕ. Λοιπόν, και κάτι άλλο. Ερώτηση. Να πιάσουμε αυτό που λέει για τις αντλίες εδώ πέρα. 24.000 με φιλιά για αντλίες. Θα κάνουμε μία προμήθεια ή θα γίνει σταδιακή η αγορά. Διότι θα πάμε και θα συμφωνήσουμε, υποθέτω, δεν ξέρω πώς θα το κάνετε, με έναν που πουλάει αντλίες και θα του πούμε φέρουμε αντλίες που κάνουν 24.000, αν πάρει το διαγωνισμό. Και κάθε φορά θα του λέμε, φέρε μία αντλία, φέρε δύο, ξέρω εγώ, στην διάρκεια του έργου. Αυτό σημαίνει ότι με τι τιμές, οι τιμές είναι άλλες τώρα και στο τέλος του χρόνου είναι άλλες τιμές. Δεν σημαίνει ότι μέσα από τώρα υπάρχει μελέτη γι' αυτό, πώς γίνεται αυτό. Δηλαδή αυτές οι αντλίες έχουν μία μελέτη και θέλουμε αυτοί, οι συγκεκριμένες αντλίες. Διότι ο Εκποτά δεν λέει κάτι τέτοιο. Ο Εκποτά δεν λέει ότι θέλω να είναι συγκεκριμένα πράγματα. Λοιπόν, νομίζω λοιπόν ότι κάπου παρεξηγείται το θέμα. Και αρχίστε και φωνάζετε ότι είσαστε, σας λένε κλέφτες, σας λένε. Κάνετε σωστά τις διαδικασίες να μην μιλάμε καθόλου. Διότι αυτά όλα εδώ πόσα λεφτά είναι. Όλα αυτά εσύ προμήθεια. Θα κοντεύουν σε 100.000, δεν τα έχω σουμάρει. Λέω να είναι μόνο στην πίστη. 50.000. Λοιπόν, 50.000 προμήθειες σε ένα Δήμο είναι σοβαρή υπόθεση. Και θα το δείτε πρέπει να τα ξεκινήσετε με τους ελέγχους που γίνονται πέρα. Είναι προτιμότερο να πάτε να πάμε να αναθέσουμε ένα έργο 1.000.000 ευρώ παρά να πάμε να κάνουμε μια προμήθεια 100.000. Και θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, δέσμευα να δεχτώ οι αντλίες να βγουν απ' έξω. Γιατί είναι ένα θέμα ειδικό να το δεχτώ. Αλλά δεν μπορώ να δεχτώ οι σωλήνες της γεώτησης και οι σωλήνες για την ίδρυψη να είναι σε άλλη προμήθεια. Γιατί. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πύρανας, πρωτοψάλτης, είναι το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να πω ότι η απάντηση του κυρίου Αντιδήμαρχου δεν με κάλυψε. Και θα συμφωνήσω με τον Παναγιώτη τον Πρωτοψάλτη και θα πω ότι το παράδειγμα που έκανε ο κύριος Αντιδήμαρχος είναι δικές. Γιατί εδώ μιλάμε, συνέκρινε δύο ανώμια πράγματα. Εντάξει, μπορεί να μην έχει σχέση το ένα με το άλλο, να το παραδεχτώ. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ τι διαφορά έχει ο λαμπτήρας, το φωτιστικό του λαμπτήρα, το υλικό στερέωσης του λαμπτήρα και το ηλεκτρολογικό υλικό, το καλώδιο δηλαδή που θα συνδεθεί ο λαμπτήρας. Έχει διαφορά. Πάει σε άλλη υπηρεσία. Δεν νομίζω ότι πάει σε άλλη υπηρεσία. Η ίδια υπηρεσία, ο ίδιος άνθρωπος θα τοποθετήσει το φωτιστικό, θα συνδέσει το καλώδιο, θα βάλει και τη λάμπα. Δεν έχει διαφορά. Δεν είναι άλλη υπηρεσία. Λοιπόν, κάποια πράγματα από εδώ θα πρέπει να γίνονται μαζί. Και πολλές φορές είναι καλύτερο να γίνονται μαζί, γιατί άλλες προδιαγραφές έχει ένας λαμπτήρας Α, άλλες προδιαγραφές έχει ένα φωτιστικό σώμα Α, σου λέει θα πρέπει να πάρεις αυτό το λαμπτήρα, τόσα βάτου λαμπτήρας. Όταν τα παίρνεις λοιπόν όλα μαζί, είναι συγκεκριμένα πράγματα για συγκεκριμένα υλικά που χρησιμοποιείς. Δεν μπορώ να το φανταστώ, δηλαδή. Και εμένα μου φαίνεται τρελό αυτό που γίνεται εδώ πέρα.
Είναι σαν να πάτε σε ένα εστιατόριο και να λες φέρε μου ένα μαχαίρι, φέρε μου ένα πιρούνι, φέρε μου ένα πιάτο, φέρε μου ένα... Και να μην λες φέρε μου ένα πιάτο φαγητό και να κάτσα σε σερβίριο σερβιτόρος όπως θέλει. Ευχαριστώ. Ακριβώς το παράδειγμα. Ο κύριος Φατσέας Δημήτρης Σιγκαλό. Κύριε Πρόεδρε, εγώ στενοχωριέμαι με ιδιαίτερα όταν ο αντιδήμος με επιτίθεται συνεχώς κινδυνολογώ κτλ. Εγώ νομίζω ότι καμία διάθεση δεν έχω να κινδυνολογήσω. Δεν μπορεί να μου καταλογιστεί τέτοιου είδους και είναι άδικο. Ο Δήμος είναι άδικο. Πολλές φορές με προσβάλλει σε συμβουλία. Πολλές φορές. Και προηγουμένως δεν μου δώσετε το λόγο, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει. Λοιπόν, δεν τίθεται θέμα κινδυνολογίας. Κύριε Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή βοούν οι εφημερίδες για τα περίφημα 45 λεπτά. Και ποιος δεν το έχει ακούσει. Και ποιος δεν έχει ακούσει. Ποιος μπορεί λοιπόν να αισθάνεται ασφαλής όταν κάνει καταπνήσεις. Εγώ δεν έχω καμία ευθύνη να πω στη φυλακή γιατί εσείς κάνετε καταπνήσεις και γιατί δεν μπορείτε να τα πάρετε όλα μαζί. Αφού δεν μπορείτε να τα πάρετε όλα μαζί, πάρετε και την ευθύνη. Γιατί θέλετε και τη δική μου δηλαδή τη συγκατάθεση για να τρέχω αύριο και να μην μπορώ να βρω άκρη. Αυτοί λέτε ότι αυτοί που πήγαν στο εισαγγελέα ήταν αυτοί που κλέβανε, αυτοί που κάνουν καταπνήσεις πάνε και αυτοί στο εισαγγελέα. Άλλο η πρόβλημα, άλλο η καταπνήσεις. Διότι η λογική είναι ότι αν γινόταν, έτσι λένε έτσι όλοι οι σελίδες, τώρα εσείς δεν τα βλέπετε, η λογική είναι ότι αν δεν γινόταν η κατάπνιση και γινόταν μία ενιαία προμηθειά, θα πετύχει ο Δήμος χαμηλότερη τιμή, άρα θα συγκρίνει στο δημόσιο. Και στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, θεωρείται ότι αυτά τα 45 λεπτά οδήγησαν σε μία ζημία του Δήμου 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, γιατί θέλετε να μας τρομοκρατήσετε δηλαδή με τις επιθέσεις σας. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να είστε πιο ήρεμοι όταν μας μιλάτε. Τον προϋπολογισμό, εμείς δεν τον ψήφισα. Εγώ προσωπικά δεν τον ψήφισα. Θα ψηφίσω τώρα την εφαρμογή του. Όχι. Ωραία, εσείς του ψηφίσετε. Πράγμα σας. Μεγάλη χαρά σας. Λοιπόν, σας έχω φέρει σε άλλα συνέδρια, συγγνώμη, σε άλλα δημοτικά συμβούλια, γνωματεύσεις του ελεκτικού συνεδρίου για μη νόμιμες. Έχω πολλά, δεν το ήξερα, δεν πρόλαβα σήμερα. Μη νόμιμες προμήθειες λόγω κατάκτησης. Για ηλεκτρολογικό υλικό συγκεκριμένα. Πάλι δηλαδή μας οδηγείται να μπλέξουμε στο γρανάζι αυτό και να μην μπορούμε να ξεμπλέξουμε. Λοιπόν, εγώ κύριε Αντίπρο, θα σας παρακαλώ να μην μου λέτε εμένα για κινδυνολογίες. Κινδυνολογίες εγώ δεν κάνω. Προσπαθώ να προστατεύσω και εσάς, αλλά αν δεν θέλετε δικό σας θέμα, αλλά και εμάς από την πλευρά της δικαιοσύνης. Και το Δήμο. Και το Δήμο. Λοιπόν, εγώ δεν θα το ψηφίσω, κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω δικαίωμα να πάρω άλλο φορά το λόγο, αλλά θα γραφτεί στα πρακτικά επειδή δεν το ψηφίζει, όχι γιατί, με συγχωρείτε, γίνεται το εξής. Θα γίνει τώρα σπέκουλα θα γίνει, ότι δήθεν ο Δημοτικός Σύμβουλος Φατσέας δεν θέλει να πάρει το ηλεκτρολογικό υλικό, δεν θέλει να ανάψει η λάμπα, δεν θέλει να μπει το φωτιστικό, δηλαδή μιλάμε για διαστροφή κανονική. Θα γράψει λοιπόν στην απόφαση ότι θέλει να γίνει η προμήθεια ομαδικά, όπως προβλέπει το άρθρο του κώδικα, και όχι με κατάθμιση. Γι' αυτό καταψηφίζω, κύριε Πρόεδρε. Γι' αυτό το λόγο καταψηφίζω. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μέλης Πρωτοψάλτης. Λοιπόν, δεκτή έτσι, η ήπια δευτερολογία του κύριου Φατσέα. Μακάρι έτσι πάντα, που δεν σας έχω προσβάλει ποτέ. Πλώς, λέω την αλήθεια. Λοιπόν, εδώ συζητάμε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο με σαφέστατο τρόπο είπα στην πρωτολογία μου ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη συγκεκριμένη προμήθεια. Το πώς θα γίνει, ακολουθούν άλλες διαδικασίες, οι οποίες θα γίνουν σύμφωνα, πιθανότατα, γιατί έχουμε καινούργια εγκύκλιο τώρα, με έγκριση και εγγραφή στο Μητρώο των συμβάσεων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, που θα ενταχθούμε από τις 2 Μαΐου και μετά. Που σημαίνει ότι όταν η απόφαση αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πάρουμε τώρα και θα πάει στην αποκεντρωμένη διοίκηση για έλεγχο αν ο μήπως ελήφθη ή όχι, θα είναι νόμιμη ή δεν θα είναι νόμιμη. Άρα λοιπόν, να μην βάζω, γι' αυτό είπε την ορολογία του εισαγγελέα, οι αποφάσεις μας ελέγχονται για την νομιμότητά τους. Εδώ λοιπόν, μιλάμε για το πρώτο θέμα. Τα υλικά που χρειαζόμαστε για τη λειτουργία του υλικού καθαρισμού, τα οποία για τα οποία θα ακολουθεί η διαδικασία. Θα γίνει τεχνική περιγραφή, θέλουμε κάποιο τυβέρτε, θέλουμε πίνακε και θέλουμε διάφορα πράγματα. Αυτά που ανέφερε ο αρχηγός της Ελλάδας κατά την πολιτική είναι. Βεβαίως, βάλαμε
τα φωτιστικά σώματα στο λιβάδι, τα οποία από άλλον αγοράζουν τα φωτιστικά σώματα, από την πηγή, από άλλον θα αγοράζουμε τις λάμπες, από άλλον πήραμε τα υλικά στερέωση των φωτιστικών σωμάτων. Είναι διαφορετικά πράγματα. Το ίδιο έχουμε φωτιστικά σώματα τώρα από την προμήθεια που είχαμε κάνει πέρυσι για να τοποθετήσουμε στο διακόπτη και θα πρέπει να το τοποθετήσουμε και το κάνουμε σε πληροφορώ με πολύ μεγάλη οικονομία. Διότι θα μπορούσα να βάλω την DIP, να έχουμε βάλει ένα κωδικό στον προϋπολογισμό και να μας κάνει μια τέτοια μελέτη να δείτε πόσο θα έβγαινε. Και θα κάνουμε, θα τοποθετούμε μόνοι μας για να κάνουμε οικονομία. Άλλος είναι ο προμηθευτής των φωτιστικών σωμάτων, άλλος είναι ο προμηθευτής των λαμπτήρων, άλλος είναι ο προμηθευτής των inverter, άλλος είναι των αντιών, άλλος είναι των σωλήνων. Και, εν πάση περιπτώσει, ο τρόπος αυτός κρίνεται ότι είναι πρόσφορο για να μπορεί να λειτουργήσει ο Δήμος. Τώρα, αυτό που αποφασίζουμε είναι εάν είναι αναγκαία η προμήθεια αυτή η οποία πρέπει να κάνουμε. Η οποία είναι διαγραμμένη στον προϋπολογισμό και έχει εγκριθεί. Τη διαδικασία θα την ακολουθήσει η υπηρεσία σύμφωνα με αυτά που αλλάζουν συνέχεια. Σας είπα ότι από τις 2 Μαΐου πρέπει να εγγραφτούμε στο Μητρό Δημοσίων Συμβάσεων, το οποίο αφορά για προμήθεια πάνω από ένα χιλιάρικο, για έργα και για υπηρεσίες. Μία επιπλέον γραφειοκρατία φοβερή. Πού είναι λοιπόν το μεμτό? Βεβαίως, εσείς επεκταθήκατε και σε άλλα θέματα παρακάτω, αλλά εγώ μένω σε αυτό. Πρέπει να πάρουμε κάποια υλικά συγκεκριμένα, τα οποία θα περάσουν την Οικονομική Επιτροπή, θα ακολουθήσουν τη διαδικασία μας προτώσεις που θα μας υποδείξει η υπηρεσία, για να κάνουμε αυτή την προμήθεια. Και, εν πάση περιπτώσει, εάν εδώ φοβόμαστε, ας πούμε, και έχουμε από πάνω μας του εισαγγελέα την σπάθη, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Δεν πρόκειται κανένα πρίγμα, γιατί να πάω τώρα, ποτέ και δουλέψω και λογικό, ποτέ και πάω μαζί. Λοιπόν, όσον αφορά, επειδή ανέφερε ο αρχηγός ότι πώς θα πάρουμε τις αρχηγές, είπα ότι δεν αποφασίζουμε. Εγκρίνουμε την αναγκαιότητα της προμήθειας. Το πώς θα την πάρουμε θα ακολουθηθεί και θα γίνει γνωστό. Πέρυσι όταν πήραμε. Βέβαια, όπως προλέγει η νομοθεσία. Έχουμε και καινούρια Κύπριο τώρα, η οποία σας λέω ότι θα φάει πιθανότατα στην χρειαστεί έκθεση από την ανεξάρτητη ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων, η οποία περιλαμβάνει και τις προμήθειες και τις υπηρεσίες και τα έργα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Αλλά οι υπηρεσίες πρέπει να δουλέψουν. Ο βιολογικός αυτή τη στιγμή λέω ότι έχουν χαλάσει τα inverter στην κινήτρια. Πρέπει να τα πάρουμε αυτά για να δουλέψει. Έχουμε προβλήματα στους πίνακες, έχουμε φθορά σε κάποια άλλα εξαρτήματα. Είναι εξειδικευμένα. Θα εγκρίνει ο Δημοτικό Συμβούλιο ότι παίρνουμε αυτό και θα ακολουθήσει η υπηρεσία τη διαδικασία της προμήθειας. Ούτε τίποτα ακριβό θα κάνουμε, ούτε θα χαρίσουμε σε κανένα τίποτα. Και όλες οι αποφάσεις δημοσιοποιούνται. Και προσφορές θα πάρουμε και θα έρθουν σε γνώση. Κανένας αυτή τη και προπαντός εμείς που και εγώ προσωπικά που εισηγούμε ένα θέμα και οι συνάδελφοι εδώ θα ακολουθήσουν αυτή την εισήγηση, δεν θέλω να εκθέσω κανένα. Είναι δυνατό. Δεν έχω κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μεγαλογονόμος Νικόλαος, επιδήμονος. Ναι. Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ένα μέτρο πρωτοεφαρμοζόμενο να έρχονται όλες οι προμήθειες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μέχρι τώρα δεν ερχόντουσαν, μπλέκονται οι υπηρεσίες του Δήμου, η Οικονομική Υπηρεσία και έτρεχε τη διαδικασία που βλέπετε σήμερα. Συζητάμε ένα θέμα που από την αρχή νομίζω το πιάσαμε λάθος. Με το να λέμε ότι ο αξιωματική αντιπολίτευση, ο αγαπητός συνάδελφος ο Παναγιώτης, ο πρωτοψάρτης, λέει ότι μια δαπάνη που συμπεριλαμβάνει, αφού τα θέσατε εσείς τα θέματα και θα απαντήσω, συμπεριλαμβάνει φωτισμό, καθαριότητα, αποχέτευση, ακόμα και κάτω από απορριμμάτων προμήθεια, γενικά για προμήθειες. Όταν μιλάμε για δαπάνη, εσείς εκτιμήσατε περίπου, εγώ δεν την είδα, για 50.000 ευρώ, νομίζω ότι είναι το ελάχιστο που θα μπορούσαν να διατεθούν. Μόνο για ηλεκτρολογικό είναι στα 60. Και στα 60, το ελάχιστο. Το ελάχιστο. Το ελάχιστο είναι, επαναλαμβάνω, τις ανάγκες που έχει ένα τόσο μεγάλο δίκτυο και τόσες ζημίες που έχουμε καθημερινώς, αλλά νομίζω ότι δικαίωμα έχει ο καθένας να καταψηφίσει ή να ψηφίσει. Ωραία.
Το να λέμε όμως ότι ούτε τον προϋπολογισμό το ψήφισα, κύριε Φρασιά, ούτε και αυτό το ψηφίζω, και αυτό δεν είναι το καλύτερο δικαίωμα, σας το επαναλαμβάνω. Στην ψήφο δικαίωμα έχει ο καθένας. Αλλά δηλαδή δεν θα ασκείτε όμως κριτική μετά, δεν άναψε η λάμπα, ξύς πάλι θα είστε. Που θα το πείτε αυτό το πράγμα. Δεν ανάβει εκεί και δεν κάνει εκεί γιατί δεν. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να σας πω να είμαστε πιο προσεκτικοί στις τοποθετήσεις μας και κανείς δεν έχει τη διάθεση ούτε να κάνει, να μην κάνει σωστά τη δουλειά του, ούτε να εκθέσει κάποιον άλλον. Εγώ πιστεύω ότι οι διαδικασίες, επειδή τώρα είμαι και περισσότερο μέσα στις οικονομικές υπηρεσίες που βλέπω, ότι εκτελούν πολύ καλά τη δουλειά τους και ξέρουν πολύ καλά την πράξη. Και με αυτούς μπροστά, εμείς ακολουθούμε και κάνουμε τη δουλειά μας προκειμένου ο Δήμος και φωτισμό να έχει και ίδρυψη να έχει και αποχέτευση να έχει. Ευχαριστώ. Κύριε, το 12ο θέμα της ημερήσιας, το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού εγκατάστασης επεξεργασίας λιμάτων καυσαλίου, το οποίο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον σχετικό κωδικό αριθμό 2571-3504 του προϋπολογισμού για το έτος 2013, τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται ομόφωνα. Εγκρίνεται ομόφωνα. Λοιπόν, εγώ αυτό το ψηφίσω για λόγους ειδικού. Ναι, για το ομόφωνα εγκρίνεται. Το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού αντιλιοστασίων θα πάω στην ουσία του θέματος. Ο Δήμος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρολογικό υλικό αντιλιοστασίων για το έτος 2013 χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 2571-3507 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Κατόπι τούτο, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της συλλόγου προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1 του ΕΚΠΟΤΑ. Αυτό έχει να κάνει με την έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού αντιλιοστασίων ποσό 20.000 ευρώ με ΦΠΑ. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Προδοσάντης έχει το λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, και εδώ το θέμα αυτό είναι όπως το προηγούμενο. Το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με την τελευταία, το 2012, την 33 πράξη του Ελεκτικού Συνεδρίου, είναι αρμόδιο για να αποφασίζει οποιαδήποτε προμήθεια γίνεται στο Δήμο. Έχουμε, όπως ξέρετε, πάρα πολλά αντιλιοστάσια τα οποία έχουν μια ποικιλία σε ρελέδες, αυτοματισμούς, σε ασφάλειες, διακόπτες κλπ. Τα οποία δυστυχώς και λόγω της αστάθειας του ρεύματος αλλά και του χειμώνα με κεραμνούς κλπ. Έχουν πάρα πολλές ζημιές. Γίνεται μια καταγραφή για να μπορούμε να κάνουμε μια ομοιομορφία, αν γίνεται, ας πούμε, να έχουμε ίδια. Αν και έχουν κατασκευαστεί τα αντιλιοστάσια σε διαφορετικό χρόνο και με διαφορετικά υλικά, προσπαθούμε τώρα να έχουμε κατά κάποιο τρόπο μια ομοιομορφία, ώστε να έχουμε ένα στόκ υλικών και να αντικαθιστούμε το ρελέ που καίγεται από το στόκ το οποίο έχουμε. Πιστεύουμε να επαρκέσει το ποσό αυτό, διότι όπως έχουμε πει, θα ξεκινήσω με τη γιώτρηση στον Πινολάγκαρο και τη γιώτρηση, μια καινούργια γιώτρηση στον Κάκαβο, που θέλουν πλήρη εξοπλισμό σε πίνακες αυτοματισμούς, σε συνδυασμό με τις ζημιές. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, αλλάξαμε στα γενεροβροχεία όλο σχεδόν το σύστημα των ασφαλιών, διότι μόλις σταμάτησε η διαδικασία και εγώ της ασφάλειας. Υπήρχε λοιπόν φθορά, διότι είναι πολλά χρόνια, και αντικαταστήσαμε όλες τις βάσεις κλπ. Και τα ρελέ, βέβαια. Για να μπορέσει να το κάνει. Το Δημοτικό λοιπόν Συμβούλιο αποφασίζει για τη συγκεκριμένη προμήθεια του ηλεκτρολογικού υλικού προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν τα αντιλιοστάσια και να έχουμε νερό στα χωριά του νησιού μας. Κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης, έχει το λόγο. Κύριος Πρωτοψάλτης Παναγιώτης, έχει το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, μας φέρνετε σε δύσκολη θέση, ομολογουμένως σε πολύ δύσκολη θέση, γιατί είναι ίδιος.
Όμως, επιμένετε και δεν μας απαντάτε. Σας λέω, θα την κάνετε τη μηματική την προμήθεια ή όλα μαζί. Δηλαδή, για να βλέπω έξποτα, σημαίνει ότι έχετε ένα κατάλογο και λέτε θέλουμε αυτά τα ηλεκτρολογικά και ζητάμε προσφορές. Λοιπόν, επειδή πρέπει να είμαι και συνεπής με αυτά που λέω, κάποια δεν θα τα ψηφίσω. Αλλά ορισμένα θα τα ψηφίσω διότι καταλαβαίνω ότι έχετε δυσκολία με την είδηση. Όχι εσείς, δηλαδή όλοι μας. Λοιπόν, και μην νομίζετε ότι εμείς επειδή δεν περνάμε από το Δήμο ή δεν κυκλοφοράμε, δεν ξέρουμε τι γίνεται στο Δήμο Κυθύρων. Ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται στο Δήμο Κυθύρων. Κυρία Δήμαρχε, ξέρετε στο Δήμο Αγράφων, ο αντίστοιχος αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, μια Κυριακή κάλεσε όλους τους δημότες, στους οποίους οφείλει λεφτά ο Δήμος. Για να μάθει τι ακριβώς γίνεται. Αυτό σας λέω. Λοιπόν, καλώς και εγώ δηλαδή. Προφανώς επειδή η θέση είναι... Σε πολύ μισή. Ναι. Λοιπόν, ειλικρινά, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γράφεται τα διπλά, τα πενταπλά φορές, τα ίδια πράγματα. Πέσε μου εδώ τα χαρτικά, δηλαδή άλλο στο χαρτί εδώ και άλλο στο χαρτί. Στα χαρτικά θα το πούμε. Μετά τα λεπτά. Τι θα μου πει, τίποτα δεν μου λέτε. Τίποτα δεν μου λέτε. Μου λέτε ότι έχετε ανάγκη. Αυτό μου λέτε συνέχεια. Ανάγκη έχουμε κάθε μέρα. Δηλαδή ποτέ δεν θα τα κάνουμε σωστά. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι δεν ξέρω για να το πω. Αυτό θα το ψηφίσουμε. Αλυμπιοστάσια δεν είναι. Αυτό θα το ψηφίσουμε. Ηλεκτρολογικού υλικού αντιλιοστασίου. Κύριε Μύρωνα Πρωτοψάλτη, άλλος ομιλητής. Δύο λέξεις από κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Αντιμητρόφιλης Πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Λοιπόν, όσον αφορά την προμήθεια, αν θα γίνει πνευματικά, αν θα γίνει πνευματικά, εγώ να σας πω την αλήθεια, θα λέω, η γνώμη μου αυτή, ότι πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο πρακτικά και πολύ πιο αποτελεσματικά ήταν να έχουμε τη δυνατότητα να αγοράζουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Γιατί να πάμε να δώσουμε ενδεχομένως 20.000 ευρώ μαζεμένα για να πάρουμε ρελέ τα οποία πιθανόν να χρειαστούμε σε 6 μήνες, το χειμώνα τον Οκτώβριο του Νοέμβρη. Αυτό θα ήταν. Και νομίζω ότι αυτό είναι το λογικό. Έχουμε εγκεκριμένη την προμήθεια αυτή και να παίρνουμε αυτά που χρειαζόμαστε. Ναι, αλλά αυτό αντικείται σε αυτό που λέτε, που είπατε πρώτα, κύριε. Ποιο? Είπατε ότι θέλετε να έχετε μια ομοιομορφία στα αντιλιοστάσια, να έχετε ίδια υλικά. Ένα υλικό που θα αγοράσετε σήμερα, μετά από 6 μήνες δεν θα υπάρχει. Γιατί καταργείτε αυτό το υλικό και είναι καινούριο και δεν είναι σαν πάντα. Δεν καταργούνται, όχι. Λοιπόν, για το θέμα όμως της διαδικασίας προμήθειας, επαναλαμβάνω ότι είναι άλλη φάση. Το τονίζω, δεν αποφασίζουμε τώρα με ποιο τρόπο θα το προμηθευτούμε. Το Δημοτικό Συμβούλιο αυτή την ώρα θα αποφασίζει ότι πρέπει να γίνει αυτή η προμήθεια για να λειτουργούν τα αντιλιοστάσια και για τον τρόπο της προμήθειας θα ακολουθήσουν άλλες διαδικασίες σύμφωνα με την νομοθεσία. Λέει, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να κρίνει την ενέργεια της εν λόγω προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφο 1 του ΕΣΠΟΤΑ. Ακριβώς. Τι μας λέτε. Αλλά επειδή παίρνει σύμφωνα με το ΕΣΠΟΤΑ, επειδή παίρνει και άλλες παραγράφους, είπα και προηγουμένως. Το ΕΣΠΟΤΑ αποφασίζουν. Επίσης θα συμπληρώσω ότι σε όλες τις προμήθειες αυτές, κύριοι, τις οποίες ψηφίσαμε και αυτές που ακολουθούν, υπάρχει βέβαια και από την οικονομική υπηρεσία. Αυτό είναι. Έχει γίνει δέσμευση πίστωσης. Υπάρχει πάντα δέσμευση πίστωσης, έτσι, η οποία υπογράφει ο προϊστάμενος των οικονομικών του Δήμου μας, ο κύριος Μανώλης Στάθης, και συγκεκριμένα τώρα, για τη συγκεκριμένη τώρα εισήγηση που αναφέρουμε, αναφέρει έτσι, ότι υπάρχει πίστωση στον κωδικό αριθμό ΤΑΔΕ. Έτσι, και καταχωρήθηκε με άξονα αριθμό 72 στο Μητρό Δεσμεύσεων κλπ. Δηλαδή, σύμφωνα πάντα βέβαια με τον προϋπολογισμό που είναι καταγεγραμμένο κλπ. Άλλος ομιλητής υπάρχει. Θα προχωρήσουμε δευτερολογία. Κύριε Πρωτοψάλτη, θέλετε δευτερολογία? Λοιπόν, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, κύριε. Το 10ο.
Το 13ο θέμα που αφορά έγκριση προμήθειας μεταλλουργικού υλικού αντιοστασίων, όπως ανέφερα στην εισήγηση, τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρολογικό υλικό για το έτος 2013, χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 14.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 2071-3507 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Κατόπιν τούτου, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της ενλόγω προμήθειας σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 1 του εκποτάτου. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, αυτό είναι άλλη υπηρεσία, ηλεκτρολογικό υλικό το οποίο αφορά το φωτισμό και την καθαριότητα. Μέσα σε αυτά θα είναι ο πίνακας για τη λειτουργία των φωτιστικών σωμάτων στο λιβάδι και στο διακόφτη προφανώς και σε όποιες άλλες που έχουν σχέση με τον δημοτικό φωτισμό. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να διευκρινίσω κάτι και εδώ αποφασίζομαι για την αναγκαιότητα προμήθειας του συγκεκριμένου υλικού. Κύριε Παναγιώτη Πρωτοψάρτη. Κύριος Μπύρονας. Κύριε Πρόεδρε, εδώ επειδή είναι το παράδειγμα που έδωσα για τις τρεις επόμενες προμήθειες, δεν θα το ψηφίσω για τους λόγους που ανέφερα πριν. Το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και τη σε ψηφοφορία εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, καταψηφίζει ο αρχηγός της ελάσσονας πλειοψηφίας και γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Μύρον Πρωτοψάλτης. Το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά έγκριση προμήθειας λαμπτήρων. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε λαμπτήρες για το έτος 2013, χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 2071-3504 του προϋπολογισμού για το έτος 2003. Πάλι με τον ίδιο τρόπο, με τον ΕΦΠΟΤΑ, με το άρθρο 3, παράγραφος 1. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Λοιπόν, το απόθεμα σε λαμπτήρες για την αντικατάσταση του δημοτικού φωτισμού έχει εξαντληθεί από λίγα πολύ λαμπτήρες ακόμα. Θα γίνει άμεσα η προμήθεια των λαμπτήρων αυτών. Θα εξαντληθεί όλο το ποσό. Είχαμε κάνει μια προμήθεια πέρυσι, δεν κάνω λάθος. Κρατήσαμε μέχρι τώρα. Θα προμηθευτούμε πάλι αυτούς τους λαμπτήρες για να μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε αυτές που είναι ήδη καμένες. Να έχουμε το Πάσχα και το καλοκαίρι. Θα προχωρήσει τη διαδικασία τη προμήθεια των αναπτύρων άμεσα δηλαδή, σε σχέση με τα άλλα τα οποία κοιτάμε από την Ελληνική Ελληνική. Ομιλητέ υπάρχουν, κύριε Παναγιώτη Πρωτοψάρτη. Όχι, να πω κάτι μόνο ότι αυτό. Έχετε το λόγο. Τα φωτιστικά και τα στερεώσει, τη δυτικά στερεώσει. Και τα τρία δεν καταψηφίζω για το λόγο που είπα πριν. Καλά, το συγκεκριμένο τώρα εντάξει, όταν έρθει η ώρα τη ψηφοφορία. Ο κύριος Βίρονας Πρωτοψάρτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να επισημάνω εδώ ότι υπάρχει απέτηση από πολλούς δημότες για τους λαμπτήρες που αγοράζει ο Δήμος, οι οποίοι παρέχουν ένα φως λευκό και το οποίο θεωρείται ως ψυχρός φωτισμός. Εάν υπήρχε δυνατότητα να γίνει με θερμό φωτισμό, με κίτρινο χρώμα. Υπάρχει αυτή η επιλογή και νομίζω ότι και δεν έχει και διαφορά στην τιμή ή στην ποιότητα του λαμπτήρα. Υπάρχει περιοχή, ας πούμε, στα Μητάτα, όπου πήγαν και αγόρασαν οι δημότες μόνοι τους λαμπτήρες θερμού φωτός και τους αντικατέστησαν. Επειδή υπάρχει αυτή η αντίληψη ότι είναι ψυχρό το φως, δεν είναι όμορφο σαν εικόνα. Εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, εγώ θα το ψηφίσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αντιδήμαρχος έχει το λόγο. Αν δεν κάνω λάθος, αγαπητοί συνάδελφοι, είναι συγκεκριμένος οι προδιαγραφές των λαμπτήρων που βάζουν στον δημοτικό φωτισμό. Υπάρχει εγκύκλειος που είναι συγκεκριμένη τι είδους δεν νομίζω να κάνει με το θερμό ή το ψυχρό φωτισμό. Δεν είμαι σίγουρος, ακολουθούμε τις οδηγίες που. Εγώ δεν έχω αντίληψη αν θα είναι ψυχρός ή θερμός, δεν ξέρω τι είναι το ένα και τι είναι το άλλο. Δεν είναι κίτρινο χρώμα, αλλά είναι λευκό. Σας λέω ότι
αιτήρες που προεδρευόμαστε είναι βάσει των προδιαγραφών που λέει του Υπουργείου. Αυτό ο άγρος μπορεί να το μάθω, όμως θα σας πω. Ο κύριος Νίκος Μεγαλογονόμος, αντιδήματος ψυχολόγος. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο... Εγώ δεν συμφωνούσα με τον φίλο τον κύριο τον Πρωτοψάρτη, διότι μπορεί να είναι ορισμένοι που θέλουν το κίτρινο φωτισμό και ορισμένοι το λευκό, το ψυχρό αυτό που λέτε. Εμένα με εντυπωσιάζει και με ενθουσιάζει ο λευκός προσωπικά. Και πολλοί άλλοι που λένε ότι είναι πολύ καλύτεροι. Θα μπορούσε λοιπόν εδώ πέρα να έχουμε 50-50 έστω την προμήθεια που θα μπορούσε να γίνει. Γιατί θα πρέπει η κίτρινη μορφή. Διότι με. Δηλαδή, το πρόβλημα είναι ότι εσύ όσοι υπάρχουν προδιαγραφή, τώρα είναι ψυχρός, είναι ψυχρός, είναι ψυχρός, άλλος ομιλητής κύριε. Ο κύριος Φατσέας έχει το λόγο. Και εγώ το, τα θέματα αυτά, οι λαμπτήρες, τα φωτιστικά σώματα και τα υλικά στερέωσης, φωτιστικά σώματα, δεν θα έπρεπε να γίνει μαζί όλα σε μία αυτή, δεν θα πρέπει να τους αφήσω, τη καταψευξή μου και να οδηγηθεί σε κάποια άλλη κατεύθυνση που είναι συνηθισμένο φαινόμενο, κύριε Πρόεδρε. Το άλλο ομιλητή. Αστρολογία, μάλλον δεν υπάρχει έτσι. Λοιπόν, το 16ο θέμα που αφορά έγκριση προμήθεια φωτιστικών σωμάτων τίθεται σε ψηφοφορία. Ομόφωνα, όχι έτσι, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, καταψηφίζει το θέμα αυτό ο κύριος Βύρον Πρωτοψάλτης, ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης, ο κύριος Φατσέας Δημήτριος και ο κύριος Αντώνης Πρωτοψάλτης. Το 16ο θέμα ήταν... μισό λεπτό. Πάμε στο 10ο... Στερέωση φωτιστικών. Ήταν το 15ο, έτσι, που ήταν προμήθειας λαμπτήρων και τώρα πάμε στο 16ο, που είναι... Έτσι, στο 16ο, που είναι έγκριση προμήθειας φωτιστικών σωμάτων. Ναι, το 16ο. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε φωτιστικά σώματα για το έτος 2013, χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό. Με συγχωρείτε, κωδικό αριθμό 2071-3501 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Κατόπιν τούτο καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας σήμερα με τον Αρχιποτά πάλι, άρθρο 3, παράγραφος 1. Ομιλητές υπάρχουν γι' αυτό, είναι και εμείς. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Τροδοψάντης έχει το λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, πέρυσι με μια ανάλογη προμήθεια προμηθευτήκαμε τα σώματα τα οποία τοποθετήσαμε στο λιβάδι, για τα οποία βέβαια χρειάζεται να βάλουμε 6 ακόμα, αντιλαμβάνομαι, νομίζω 6. Και έχουμε για από πέρυσι να βάλουμε στον παραλιακό δρόμο στο διακόπτη από τη γέφυρα μέχρι το λιμάνι. Με αυτά που θα προμηθευτούμε φέτος, θα συμπληρώσουμε αυτά που λείπουν και υπάρχουν και αιτήματα σε διάφορα άλλα σημεία του νησιού, όπως βάλαμε πέρυσι που είχαμε 3 από παλιά εδώ πάνω στον περιφερειακό πάνω από το γυμνάσιο, θα βάλουμε σε διάφορα άλλα σημεία του νησιού. Δεν είναι το ίδιο πράγμα με τις λάμπες, όπως επίσης δεν είναι και το ίδιο πράγμα με τα υλικά στερέωσης. Δηλαδή, να σας πω, πέρυσι τα σώματα τα οποία τοποθετήσαμε στο λιβάδι, προμηθευτήκαμε ντίζες, προμηθευτήκαμε να έχουμε οικονομία να μην βάζουμε λετσί ή ένα τρόπο, ένα θιάφι ας πούμε, και το τοποθετήσαμε. Στο διακόφτη είναι μια διαφορετική δουλειά. Πρέπει να μπουν σωλήνες, υπόγειες, στο λιβάδι ήταν έτοιμο. Πρέπει να μπουν σωλήνες, από κάτω να περάσουν τα καλώδια. Είναι δηλαδή μια πολύ διαφορετική δουλειά. Είναι άλλα πράγματα αυτά που θα τοποθετηθούν. Εάν λοιπόν κρίνεται σκόπιμο ότι πρέπει να τοποθετηθούν και να φωτιστεί ο δρόμος αυτός που είναι η είσοδος του νησιού, θα πρέπει να εγκρίνουμε αυτές τις ταμπέλες. Δεν βρίσκω το λόγο να ψηφίζεται το ένα και να καταψηφίζεται το άλλο. Εκτός λέτε ότι αν είμαστε αντιπολίτευση, πρέπει κάτι να καταψηφίσουμε. Άμα κράτη κρίνεται ότι είναι σωστό, να έχετε το λάθος, να πείτε ναι. Τώρα σωστό. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορεί να μας προκαλέσει κάτι. Παρακαλώ. Σας είπα ότι. Παρακαλώ. Έρχομαι σε δύσκολη θέση με την ίδια. Εσύ επιμένεις να το παίζεις υπεράνω. Δεν είσαι υπεράνω κανένας. Δεν λέω κάτι υπεράνω. Θα τηρείς τον νόμο για να είσαι υπεράνω. Αλλά δεν είναι ο νόμος αυτός. Όχι, δεν είναι παρανομία. Γιατί είναι παρανομία. Είναι παρανομία. Πώς μπορεί να
παρακαλώ. Ο ίδιος πήρε και τις λάμπες, ο ίδιος πήρε και τα φωτιστικά σώματα. Ελάτε να ενημερωθείτε. Μπορεί να τα πάρει. Λοιπόν, κύριε Πρωτοψάρτη, είναι δικαίωμα του κάθε συμβούλου να ψηφίσει. Ναι, εγώ έχω υποχρέωση να ενημερώνω τους συμβούλους, να ξέρω και το σώμα. Και έτσι ο κόσμος σου δίνω με το χέρι και στο δαγόνι κάθε φορά. Τώρα θα ακούσεις παρακάτω. Λοιπόν, ομιλητές για το συγκεκριμένο θέμα, για το 16ο που αφορά προμήθεια φωτιστικών σωμάτων. Υπάρχουν ο κύριος Φύρωνας. Κύριε Βατσέα, δεν είναι κοινοβουλευτικά ορθό, όπως κάπου είδα γραμμένο, να επιτίθεται και να λέει είστε αντιπολίτευση και λέτε κάτι πρέπει να καταψηφίσουμε. Αυτή είναι βαριά κατηγορία, κύριε. Λοιπόν. Όχι, όχι, κύριε Φρόντο. Είναι βαριά κατηγορία. Είναι βαριά κατηγορία. Λοιπόν, μπορούμε και εμείς να πούμε ότι εσείς είστε πλειοψηφία, δεν λογαριάζετε κανέναν, δεν ρωτάτε κανέναν, κάντε ό,τι θέλετε. Και κοροϊδεύετε και τον κόσμο και λέτε και ψέματα. Αν αρχίσουμε. Κοιτάξτε, κύριε Αντιδήμαρχε, εάν αρχίσουμε αμοιβαίες κατηγορίες, δεν λένε ποτέ. Εσύ έχετε μάθει να κατηγορείτε τον αντίπαλο συνεχώς, αλλά αν και εκείνος αρχίσει να κάνει την ίδια συμπεριφορά που κάνετε εσείς, θα γίνει κάτι πολύ άσχημο. Μην το χαλάσουμε τώρα στο τέλος. Μας αμφισβητεί. Μας αμφισβητεί. Είπα και ανέφερα ότι είναι δικαίωμα του κάθε συμβούλου να ψηφίζει ελεύθερα. Κύριε Πρόεδρε, κατηγόρησε. Εγώ είπα ότι τα φωτιστικά σώματα τα έχουμε προμηθευτεί από κάποιον από τη Μάνδρα Αττικής. Τις λαπτήρες προμηθευτήκαμε. Όχι, αλλά λέτε ότι τα παίρνουμε από ίδιους. Λέτε ότι τα παίρνουμε από ίδιους. Ότι αυτή αφορά μια προμήθεια. Δεν είναι. Από εκεί και πέρα η διαδικασία σημασία είναι. Από εκεί και πέρα, αν τα πάρει ένα ή άλλο, η διαδικασία είναι. Το 16ο θέμα που αφορά προμήθεια φωτιστικών σωμάτων. Όπως αναφέραμε, τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Καταψηφίζουν ο κύριος Πρωτοψάλτης Βρετός, ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης, ο κύριος Βατσέας Δημήτριος και ο κύριος Αντώνης Πρωτοψάλτης. Το 17ο θέμα αφορά έγκριση προμήθειας υλικών στερέωσης φωτιστικών σωμάτων. Ο Δήμος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε υλικά στερέωσης φωτιστικών σωμάτων για το έτος 2013 χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 2071-3510 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Κατόπιν τούτο καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για την διενέργεια της συλλόγου προμήθειας. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε τον λόγο. Θα πω τα ίδια πάλι βέβαια, αλλά σας πω ότι έχω μιλήσει με τον Επίτροπο που ελέγχει τις δαπάνες του Δήμου και τα εντάλματα και λέω πώς μπορούμε να προμηθευτούμε 20 ντίζες για να στερώσουμε τα φωτιστικά σώματα. Και μου λέει, εγκρίνεται τη συγκεκριμένη δαπάνη και με ένα τιμολόγιο θα τα πληρώσουμε. Εμείς λοιπόν τώρα με αυτά τα οποία ζητάμε για να ακολουθεί τη διαδικασία, δηλαδή είπα προηγουμένως ότι ο κωδικός για τις λαμπτήρες θα αναλωθεί όλους. Για τα υπόλοιπα, όπως εδώ παραδείγματος χάρη, θα αναλωθεί τμηματικά και μπορεί να μην πάει και σένα. Έχουμε κεκλειμένο κωδικό να μπορούμε να πάρουμε τα υλικά που χρειαζόμαστε για να μπορούμε να στερώσουμε αυτά τα φωτιστικά σώματα. Και το λέω για ενημέρωση του Συμβουλίου και για να καταλάβετε πώς θέλουμε να δουλέψουμε. Δεν θέλω ούτε να μειώσω κανέναν, ούτε τον έξω να θέλω να κάνω, ούτε το σωστό. Πρακτικός θέλω να είμαι για να έχω αποτέλεσμα. Πώς μπορούμε δηλαδή να πάρουμε ντίζες για να τοποθετήσουμε τα φωτιστικά σώματα. Μπορούμε να πάρουμε με άλλο τρόπο. Να πούμε ότι του αυτού που θα μας φέρει τις λάμπες και τα ρελέ, ότι φέρουμε σε ντίζες. Αυτά λοιπόν είναι μια δαπάνη η οποία δεν ξέρω πώς θα αναλωθεί για να στερώσουμε τα φωτιστικά σώματα τα οποία παίρνουν. Ομιλητές. Ο κύριος Βίρονας, πρωτοψάλτης, έχει τον λόγο. Το κύριε Δημαρχή. Εγώ όταν σαν ιδιώτης πάω σε ένα μαγαζί και παίρνω ένα φωτιστικό σώμα, έχει τις βίδες του, έχει το ντουί του, έχει το καλώδιό του, έχει τη βάση του, έχει τα πάντα. Ακόμα και τη λάμπα του σε πολλές περιπτώσεις. Όπως όταν παίρνεις ένα αυτοκίνητο, έχει τη μηχανή του, έχει το τιμόνι του, έχει τις ρόδες του.
Δεν πάμε να πάρουμε ξεχωριστά τη μηχανή, ξεχωριστά το σασί, ξεχωριστά τις ρόδες για να συναρμολογήσουμε ένα αυτοκίνητο. Έτσι δεν παίρνουμε ένα φωτιστικό κομμάτι-κομμάτι. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Και γι' αυτό δεν θα το ψηφίσω. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φατσέας έχει το λόγο. Μου κάνει εντύπωση ότι άλλες φορές μας λέτε ότι η δαμόκλεια σπάθη του Επίτροπου δεν σας επιτρέπει να πάρετε τίποτα. Το έχετε πει δεκάδες φορές σε όλα τα επίπεδα και τώρα μας λέτε ότι είπαμε στον Επίτροπο πώς θα πάρω επενδύσεις, κόψε ένα τιμολόγιο 20.000 και τελείωσε. Όχι, 20.000. Δεν ξέρω πόσες χιλιάδες. Δεν πέντε χιλιάδες. Αφήστε τα ρεπορτάζ. Κάντε την πραγματικότητα την πλάθετε όπως θα θέλετε. Μία την παρουσιάζετε δυσμενή, μία την παρουσιάζετε εύκολη, όπως σας συμφέρει κάθε φορά. Τι είναι δηλαδή, ότι μία φορά ο Επίτροπος δεν σας αφήνει να κάνετε τίποτα και την άλλη φορά κάντε όπως θα θέλετε. Δεν είναι αυτή, δεν μας μεταφέρετε την ακριβή πραγματικότητα. Και εύχομαι να μην μπλέξουμε κάποιοι τον τώρα. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, κύριε. Το 17ο θέμα, που αφορά την έγκριση προμήθειας υλικών στερέωσης φωτιστικών σωμάτων, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Καταψηφίζουν ο κύριος Βίρονας Πρωτοψάλτης, ο κύριος Παναγιώτης Πατσέας, ο κύριος Δημήτρης Πατσέας, ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης και ο κύριος Αντώνης Πρωτοψάλτης. Το 18ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η έγκριση πάλι προμήθειας πληροφοριακών κόκκι πινακίδων, κώδικα οδικής κυκλοφορίας πινακίδων. Ο Δήμος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε πληροφοριακές πινακίδες για το έτος 2013 χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 15.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 70713502 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Κατόπιν τούτο καλείται το Συμβούλιο για να εγκρίνει την διενέργεια της λόγου προμήθειας. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Νομίζω ότι η εισήγηση ήταν επαρκής. Ήδη το ένα μεγάλο τμήμα του νησιού έχει σήμανση, νέα σήμανση. Πιστεύουμε ότι με την δαπάνη αυτή θα καλύψουμε και το υπόλοιπο νησί με σωστές πινακίδες που περισσότερες δυστυχώς είναι καλεσάνουσες. Η δαπάνη είναι 15.000 και πιστεύω θα μας καλύψει. Ευχαριστώ. Μιλητές. Καμία παλιά βγάζει. Κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Καμία παλιά πινακίδα βγάζει. Το μικρόφωνο, κύριε. Λοιπόν, ο κύριος Βίρονας, Πρωτοψάλτης, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ πώς δεν πάει ξεχωριστά η πινακίδα, ξεχωριστά η σωλήνα, ξεχωριστά οι βίδες, ξεχωριστά το πετό που θα τη στηρίξει. Επειδή δεν πάει ξεχωριστά, αυτό θα το ψηφίσω. Ευχαριστώ. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, κύριε, για το 18ο θέμα, που είναι η έγκριση προμήθειας πληροφοριακών για τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας πινακίδων. Τίθεται σε ψηφοφορία ως έχει εισήγηση, ομόφωνα εγκρίνεται. Το 19ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά έγκριση προμήθειας αναλωσίμων χορτοκοπτικού μηχανήματος. Η εισήγηση αναφέρει ότι ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.500 ευρώ με το ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 2071-3508 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. Ο κύριος Νίκος Μεγαλογονόμος, ο Αντιδήμαρχος, έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρόκειται για την προμήθεια χορτοκοπτικού υλικού που παίρνουμε από τη ΡΑΜ για αντικατάσταση όλων του μηχανήματος στα μαχαίρια που έχει μπροστά για τη δουλειά που έγινε τον προηγούμενο του 2012 και θέλουμε και φέτος να κάνουμε μια τέτοια δουλειά στον δρόμο, η οποία νομίζω ήταν από όλους ορατή και δυστυχώς μόνο η ΡΑΜ έχει και θα πρέπει να προμηθευτούν έγκαιρα προκειμένου να είμαστε έτοιμοι και προτείνω την ψήφιση. Ομιλητές, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, θέλετε να μιλήσετε κύριε Πρωτοψάλτη. Να ρωτήσω. Βεβαίως. Ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Και έχουν αυτά τα συστήματα 3.500. Κύριε Αντιδήμαρχε, μπορείτε να απαντήσετε.
Η εγγεγραμμένη πίστοση στον προϋπολογισμό και η δέσμευση είναι αυτή εγγεγραμμένη. Είναι γεγονός ότι παρά το ότι ψάξαμε πέρυσι στο εμπόριο γενικότερα, δεν υπάρχει αυτό το μαχαίρι και αυτά τα κλειδιά παρά μόνο ειστηρά. Η οποία, το είπαμε και με τις οικονομικές υπηρεσίες που είχαμε και άλλες δαπάνες παλαιότερα, δεν μπορούμε να προμηθευτούμε από κάπου αλλού. Είναι τσιμπημένες οι τιμές. Δεν ξέρω αν είναι 3.500, δεν νομίζω να πάει όλο το ποσό, αλλά είναι αρκετά τσιμπημένες οι τιμές. Να προσθέσω κάτι. Αν, ναι. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοβουλίου. Έχουμε ένα παρόμοιο 2-3 χρόνια. Και αυτά επειδή έχουν φθορά, όπως είναι μια φρέζα, ας πούμε, και φτύρονται τα. Και σπάνε και φτύρονται. Έχουμε ψάξει πολύ πέρυσι. Υπάρχει περίπτωση βέβαια τώρα κάποιο μηχανουργείο να κατασκευάσει. Έχουμε δώσει δύο δηλαδή και ψάχνουμε να βρούμε, διότι η RAM το πουλάει σαν ανταλλακτικό και είναι ακριβό. Όντως είναι ακριβό. Θα το ερευνήσουμε για να πετύχουμε την καλύτερη τιμή και να πάρουμε τα περισσότερα κομμάτια ώστε να έχουμε μια καλύτερη διάστημα. Ομιλητές άλλοι, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, κύριοι. Το 19ο θέμα που αφορά έγκριση προμήθειας αναλωσίμων χορτοκοπτικού μηχανήματος. Ομόφωνα εκκρίνεται. Το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την έγκριση προμήθειας υλικών στέγασης οχημάτων. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε υλικά στέγασης οχημάτων για το έτος 2013, χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα παρήγει το σχετικό κωδικό αριθμό 3071-35024 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την προμήθεια της εν λόγω, την διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. Ο κύριος Επιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοψάλτης. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω αν έχετε πάει στο όμορφο στάσιο. Έχουμε δημιουργήσει ένα χώρο εκεί, στον οποίο παρκάρουμε τα αυτοκίνητα και ένα χώρο που είναι οι δεξαμενές για τα καύσιμα που δεν τα έχουν πάει ακόμα και βέβαια γιατί δεν μπορεί να ασφαλιστεί. Θα κάνουμε λοιπόν μια προμήθεια σε ειδικό στέγαση πάνελ δηλαδή, για να στεγάσουμε το χώρο, ένα χώρο και για τα οχήματα και το χώρο εκεί που είναι τα καύσιμα, δίπλα στην αποδέλεια του στροφοβάτη, να έχουμε δηλαδή ένα χώρο στεγασμένο. Πιστεύω να είναι αρκετή η πίστοση και να θα είναι δηλαδή πάνελ και η κατασκευή σιδερένια. Για να μπορέσουμε να στεγάσουμε τον χώρο και να αρχίσει να λειτουργεί πιο εύκολα και τα οχήματα και τα καύσιμα και να λειτουργεί το αμαξοστάσιο πιο συγκροτημένο. Ομιλητές, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, κύριοι. Το 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά προμήθεια, έγκριση προμήθειας υλικών στέγασης οχημάτων προϋπολογισμού 10.000 ευρώ με ΦΠΑ τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Το 21ο της ημερήσιας διάταξης θέμα αφορά την έγκριση προμήθειας υλικού χλωρίωσης. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε υλικό χλωρίωσης για το έτος 2013, χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 3.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 2571-3506 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Καταγράφει και ακούστηκε. Κατόπιν τούτο, το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. Κύριε Αντιδήμαρχε Μιχάλη Πρωτοψάλτη, αφορά το χλώριο που θα προμηθευτούμε, εξαντλείται σε λίγο η προμήθεια που είχαμε κάνει πριν από 2 χρόνια, για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε σε δύο στάσεις. Θα αναλωθεί όλη η πίστοση. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Το 21ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση προμήθειας υλικού χλωρίωσης, ομόφωνα εγκρίνεται. Το 22ο θέμα ημερήσιας διάταξης αφορά την έγκριση προμήθειας φωτοβολταϊκού συστήματος λειτουργίας χλωριωτών. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της υπηρεσίας ίδρυσης για την βελτίωση της ποιότητας του νερού για το έτος 2013, χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 5.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 2571-3513 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Κατόπιν τούτο, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας.
Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Όπως έχουμε πει και άλλοι παραγωγοί συνάδελφοι, υπάρχουν ορισμένες δεξαμενές οι οποίες δεν έχουν ρεύμα και επειδή πρέπει να χρεωριώνονται, θα μπούμε σε μια διαδικασία προμήθειας κάποιων συστημάτων φωτοβολταϊκών για να λειτουργούν οι χλωριωτές αυτές οι μικρές αντλίες των χλωριωτών και παραδείγματος χάρη λέω αυτό που είναι σε πρώτη προτεραιότητα στη Δεξαμενή που υδροβολεί την Καρμουνάδα, εκεί θα μπορεί να λειτουργεί και το φλωτέρ, να έχει δηλαδή ανταπόκριση με τη γεώτρηση, όπως έχουν βάλει σκληρή και έχει ανταπόκριση με τη Δεξαμενή στο που το φωτοδοτείτε, θα λειτουργεί και ένα φλωτέρ. Δεν ξέρω ακριβώς το κόστος, θα κάνω μια έρευνα αγοράς, θα κάνω μια τεχνική περιγραφή, να προμηθευτούμε κάποια συστήματα για να βάλουμε στις δεξαμενές που απαιτείται να χλωριώνονται. Ο κύριος Σταμαγιώτης πρωτοψάλτησε για τον λόγο. Εγώ δεν συμφωνώ. Γιατί δεν χλωριώνονται στις χλωρίες. Εκεί που υπάρχει ρεύμα. Διότι αυτά τις πιο πολλές μέρες δεν θα δουλεύουν. Και μην πείτε ότι δεν γίνεται. Τεχνικά γίνεται. Χλωριώνεται το νερό στις χλωρίες. Έτσι, βγαίνοντας από την κορίνα, συνδέει στον χλωριωτή, είναι ο κατάλληλος χλωριωτής, γι' αυτό χρειάζεται καμία φορά η κυρία Δημάρχη καμία μελέτη, να ξέρουμε τι μηχανήματα βάζουμε και πάει μια χαρά. Γιατί τα άκουσα, οι πάγκοι δίνουν τα πάντα ότι δεν δουλεύει με οι χλωριωτές σε ψώπη. Λάθος, μεγάλο λάθος. Ο κύριος Αντιδήμαρχος έχει το λόγο. Αγαπητέ συνάδελφε, έχω από τους χλωριτές που έχουμε βάλει στα σημεία που έχουν υψομετρική διαφορά, δεν έχει τη δύναμη το αντλιάκι αυτό να το ρίξει μέσα στη σωλήνα και δεν μπαίνει. Δεν πάει. Δεν έχει πάει το σωστό μηχάνημα. Το σωστό μηχάνημα, όπως το λένε ο συγκεκριμένος που μας είχε προμηθεύσει τότε, που συνεργαζόταν και εσείς παλιά, μας έφερε υποτίθεται τα κατάλληλα εργαλεία. Δεν μπαίνει. Στις γεωτρήσεις μέσα δεν συνίσταται ότι όπου βάλαμε στις γεωτρήσεις καταστραφήκαν οι σωλήνες. Όχι μέσα. Να σας πω και το άλλο, ότι τώρα παραδείγματος χάρη λένε οι ηλεκτρολόγοι ότι στα γυναλογροχεία η ζημιά η οποία έγινε λόγω του χλωρίου. Διότι ο χώρος εκεί έγινε αριστερός, το χλώριο αυτό δημιούργησε οξυδόσεις και είχαμε αυτά τα προβλήματα. Λοιπόν, λειτουργούν αυτά. Σε σκληρή, δηλαδή στην εξαγωγή της σκληρής, που θα θυμόσαστε παλιά, ότι συνήθως έτρεχε στον δρόμο το νερό. Έχουμε βάλει ένα φωτοβολταϊκό, το οποίο δουλεύει τώρα 3 χρόνια, χωρίς ούτε μπαταρίες έχουμε αλλάξει ούτε τίποτα, και λειτουργεί μια χαρά το φλωτέρ και δίνει εντολή κάτω στην αντλία και ξεκινάει και λειτουργεί. Έχουν βελτιωθεί πολύ τα συστήματα αυτά και είναι αποτελεσματικά. Σε ορισμένες δεξαμενές που δεν έχουμε ρεύμα, είναι χρήσιμο και απαραίτητο, θα έλεγα, να χρησιμοποιήσω αυτή την πράγμα. Δεν είναι ούτε μεγάλη δαπάνη είναι και σε συνδυασμό θα έχουμε και φλωτέρ για να μην έχουμε, ας πούμε, υπερχειρήσεις. Νομίζω ότι πρέπει να το εγκρίνουμε γιατί το έχουμε δοκιμάσει. Δεν λειτουργεί ο χλωριωτής όταν υπάρχει μεγάλη πίεση. Ο κύριος Βίρονας, πρωτοψάλτησε. Ο κύριος Βίρονας, πρωτοψάλτησε για τον λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι τον κύριο Δημαρχό. Εδώ λέτε έκκληση προμήθειας φωτοβολταϊκού συστήματος. Αυτό αφορά μόνο την προμήθεια, μόνο την αγορά του συστήματος ή αφορά και την εγκατάσταση. Ένα αυτό. Δεύτερο. Μιλάμε για συστήματα υψηλής τεχνολογίας, τα οποία πρέπει να συνδυάζονται εκτός από τις μπαταρίες του φωτοβολταϊκού, από inverter, που είπατε, είναι γενικός εξοπλισμός. Να σας θυμίσω ότι στο αεροδρόμιο υπάρχουν 3 τέτοια συστήματα σε φωτιστικά σώματα τα οποία λειτουργήσανε για πολύ λίγο χρονικό διάστημα και έκτοτε είναι εκτός λειτουργίας. Και δεν έχετε μπει στη διαδικασία να επισκευάσετε. Άρα έχετε αδυναμία στο να επισκευάσετε αυτά τα συστήματα, εάν προκύψει κάποια βλάβη. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να γίνονται κατόπιν ειδικής μελέτης, θα προβλέπει τι σύστημα θα μπει, με τι αυτονομία, τι καταναλώσεις έχει. Δεν μπορεί να κάνουμε μια προμήθεια ενός φωτοβολταϊκού συστήματος και νομίζω ότι και το ποσό που έχετε βάλει σε αυτήν την προμήθεια είναι εντελώς
δεν έχει κάποια λογική. Νομίζω ότι είναι εκτός αν είναι μόνο για ένα μηχάνημα που είπατε. Γιατί εδώ λέτε προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος. Μιλάτε μόνο για ένα φωτοβολταϊκό σύστημα. Απαντήστε, ευχαριστώ. Κύριος Αντιδήμαρχος, έχει το λόγο. Όντως εκεί στο παρακτρό με τα φωτιστικά σώματα αυτά, το οποίο θα εξετάσουμε τώρα, ήταν αστοχία. Ήταν τα κάτω οκτρά μικρά σε σχέση με την κατανάλωση. Και εάν βάζαμε μεγαλύτερα κάτω οκτρά, θα είχαμε πρόβλημα να στερεωθούν πάνω στην κολόνα με τον αέρα να έπεφταν. Αν τα βάλουμε κάτω, υπάρχει πρόβλημα να μην σπάσουν το ζώο κλπ. Στη σκηρή όμως το φωτοβολταϊκό που έχουμε βάλει και λειτουργεί το φλοκέρ, λειτουργεί μια χαρά, λειτουργεί τρία χρόνια. Εδώ θα είναι ανάλογα με το κόστος. Δεν έχουμε κάνει έρευνα αγοράς. Εμείς χρειαζόμαστε τουλάχιστον τρία να πάρουμε τώρα. Εάν δεν μας καλύπτει το ποσό αυτό, θα πάρουμε λιγότερα. Θα πάρουμε αυτά που... είναι προμήθεια δηλαδή μόνο, δεν είναι και η κατάσταση. Είναι η κατάσταση ποιος θα πει. Θα το στην τεχνική περιγραφή θα το βάλουμε ότι θα, ο προμηθευτής θα υποχρεωθεί μας και να μας τα καταστήσει. Κύριος Φατσέας. Κύριε Πρωτοξάντη, έχετε ζητήσει για σας. Θυμάστε, κύριε Δημήτρη, σας τα έχουμε γράψει αυτά τα περί χλωριωτών. Σας τα έχουμε γράψει σε άρθρα που δημοσιεύσαμε ακριβώς έτσι και εντάξει, τα υιοθετείτε μετά από αρκετό καιρό. Εντάξει, διότι οι χλωριωτές που είχατε πάρει, εντάξει, δεν φταίτε, δεν ξέρατε δεδομένως. Δεν δουλεύουν, όπως είπατε, εκεί που έχει μεγάλη πίεση στο νερό ή που υψηλή πίεση πηγαίνει αυτή. Όμως, εγώ που το ψάξα και αυτό λιγάκι, υπάρχουν χλωριωτές υψηλής πίεσης που δουλεύουν εκεί. Αλλά είναι υψηλής πίεσης, οι οποίοι ενδεχομένως είναι ακριβότεροι. Εσείς είχατε πάρει τους άλλους που έπρεπε να στάζουν το χλώριο στη δεξαμενή, όχι να το σπρώχνουν μέσα στη σωλήνα που είναι υποπίεση. Όμως, καλώς κάνετε, εγώ τα μ' αρέσουν αυτά, γιατί όμως στον προϋπολογισμό έχετε βάλει και. Δαπάνη για χλωριωτές. Θυμάμαι. Έχετε σκοπό λοιπόν να πάρετε και αυτούς τους χλωριωτές που μπαίνουν και δουλεύουν στα πλειοστάσια, οπότε τότε μετά. Γιατί έχετε βάλει δαπάνη για χλωριωτές. Λοιπόν, επομένως, κάντε, εντάξει, δεν έχω πρόλογο, κάντε το καλύτερο δυνατό για να γίνεται η σωστή χλωρίωση. Και το φωτοβολταϊκό, εκεί πάνω στα βουνά που δεν έχει ρεύμα, είναι η μόνη λύση για να δουλέψει ο χλωριωτής. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά εξηγήστε μου. Αν, γιατί έχετε βάλει στον προϋπολογισμό αγορά χλωριωτών πάλι. Αφήστε να απαντήσετε συνολικά, κύριε Δήμαρχε. Ο κύριος Αντώνης Πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Ήθελα να ρωτήσω κι εγώ, με κάποιος ο κύριος Πρωτοψάλτης, μήπως έχει γίνει λάθος σε γραφή εδώ που λέτε, αναφέρεστε για πολλούς χλωριωτές, ενώ λέτε για ένα σύστημα. Λέτε φωτοβολταϊκού συστήματος, αλλά μετά λέει για τη λειτουργία χλωριωτών. Μήπως πρέπει να διορθωθεί αυτό στην εισήγηση. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Νίκος Μεγαλογονόμος έχει το λόγο. Αγαπητοί συνάδελφοι, προς ενημέρωση, γιατί αναφέρθηκαν τα σώματα που έχουν προωθηθεί στον αεροδρόμιο έξω και πράγματι δεν λειτουργούν. Όμως η εμπειρία η δικιά μου, επειδή τα έχω χρησιμοποιήσει αυτά, είναι πολύ απλά συστήματα και μάλιστα είναι και πολύ σύγχρονα και πολύ καλά. Δεν παρουσιάζουν βλάβες. Αυτό το σύστημα, εγώ το έχω σύστημα του φωτοβολταϊκού, ότι λειτουργεί χρόνια. Εάν εξαιρέσουμε την φορά που μπορεί να πάθει η μπαταρία, νομίζω ότι δεν έχει άλλο πρόβλημα. Οι μπαταρίες με τη φορά του χρόνου και ανάλογα την ποιότητα που θα πάσει η μπαταρία. Έχουμε σαν παράδειγμα επίσης το φωτοβολταϊκό σύστημα που βάλαμε στο σπίτι της Αγίας Σοφίας, δεύτερος χρονοτόρος, και λειτουργεί άψογα, μάλιστα και καλύπτει και μεγάλη επάρκεια ρεύματος. Εγώ μιλούσα φυσικά για 2.000 βατ, η βέβαια που μιλάτε. Υπάρχουν όμως και πολύ μικρότεροι ήδη αυτό και νομίζω ότι ένας χλωριωτής για να λειτουργήσει θέλει ελάχιστα βάθη. Δεν θα χρειάζεται ούτε μεγάλη αποθήκη, ούτε μεγάλα κάτω προκειμένου αποθήκη ρεύματος. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι μια. Θα πρέπει να είναι προϊόν μελέτης. Φυσικά έτσι είναι προϊόν μελέτης, αλλά νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι συγκεκριμένα που θα σηκώνουν και θα καλύπτουν το 24ωρο. Με επάρκεια ήλιο φυσικά κτλ. Νομίζω ότι. Είναι λύση αυτή για τις εξαμήνες και πρέπει να το ψηφίσουμε γιατί είναι απαραίτητη πορεία στις προβλήσεις. Λοιπόν, άλλος ομιλητής. Κύριε, να το θέσουμε το θέμα σε... Α, συγγνώμη, δεν καλυφθήκατε. Υπάρχουν οι ακόμα απαντήσεις. Με συγχωρείτε. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Δεν πρόλαβα να δω. Σας είπα ότι χρειαζόμαστε τρία. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να προμηθευτούμε το ποσό αυτό. Δεν έχουμε κάνει έρευνα αγοράς.
Αλλά μια εκτίμηση έχω ότι μπορούμε να προμηθευτούμε οπωσδήποτε δύο, ίσως και τρία. Θα το γράψουμε στο αναλυτικό εκεί. Λοιπόν, ναι, αλλά αν είναι ο τίτλος του προπολογισμού γραμμένο έτσι, δεν μας δεσμεύει. Αυτό ήταν εδώ στον προπολογισμό, δεν πρέπει να το δω. Μπορεί να είναι και τυπογραφικό λάθος. Δεν έχει σημασία όμως. Εμείς ενδιαφερόμαστε να προμηθευτούμε μαζί με τους χλωριετές τους συγκεκριμένους. Το σύστημα το είναι διαφορετικό χλωριετής που θα δουλεύει με αυτά τα πόρτ. Διαφορετικό ο γενικό. Εάν έχουμε τον προπολογισμό προμήθεια άλλων προμηθευτών, θα αφήσει σε άλλο συμβούλιο η έκκληση τη προμήθεια. Πάλι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν αυτή η νέα προμήθεια θα δουλεύει με φωτοβολταϊκό. Αυτό εδώ θα είναι πακέτο. Αυτό θα είναι πακέτο. Εδώ τώρα μαζί θα είναι και ο χλωριωτή και το γιατί του δηλαδή και το σύστημα το φωτοβολταϊκό. Είναι διαφορετικό ένα που δουλεύει με το ρεύμα 220 βολτ και διαφορετικό αυτό που δουλεύει με το φωτοβολταϊκό προφανώ. Καλυφθήκατε κύριε Πρωτοψάλτη εσείς. Λοιπόν, προθέτουμε σε ψηφοφορία κύριε την έγκριση προμήθειας φωτοβολταϊκού συστήματος λειτουργίας χλωριωτών του 22ου θέμα. Ομόφωνα εγκρίνεται. Το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά έγκριση προμήθειας λειτουργίας προμήθειας ειδών γραφείου. Ο Δήμος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε είδη γραφείου για το έτος 2013 χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 2.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 1066-1403 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. Υπάρχουν ομιλητές για αυτό το θέμα? Για το θέμα της έγκρισης λοιπόν προμηθειών, προμήθειας ειδών γραφείου, 2.000 ευρώ προϋπολογισμού. Ο κύριος αντιδήμαρχος Μιχάλης Προχνάς, ο κύριος Αταγής Σαντζαϊκαλό. Λοιπόν, εγώ λέω ότι αυτά τα τρία θέματα που αφοράν τα είδη γραφείου, η οικονομική που θα κάνει τη διαδικασία θα κάνει όλα μαζί. Ο κύριος αντιδήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, θα διαφωνήσω με αγαπητές αδελφικοί για κανένα άλλο λόγο. Διότι λέτε τα τρία θέματα. Εδώ τα λοιπές προμήθεια είναι το γραφείο. Τα θέματα αυτά καταρχήν, να ξέρετε, τα έχει βάλει στον προϋπολογισμό ή η υπηρεσία. Δεν τα έχουμε βάλει εμείς. Τα ειδικά λοιπόν, το λοιπόν γραφείο προφανώς είναι κάποια άλλα μικροπράγματα. Τα μελάνια των εκτυπωτών είναι εξειδικευμένα. Δεν πουλάει αυτός που πουλάει φωτοτυπικό χαρτί και πρέπει να το πάρουμε εμποδικός. Είχαμε πάρει 4 παλέτες την προηγούμενη προμήθεια που κάναμε και είχαμε 2 χρόνια. Δεν μπορούμε να το πάρουμε. Τώρα σαν να μου λέτε ότι εγώ πουλάω βενζίνα και δεν έχω λάδι για το αυτοκίνητο. Μα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Γιατί το μελάνι των εκτυπωτών, το μελάνι. Το μελάνι των εκτυπωτών είναι αναλώσιμα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν τα πουλάνε τα μελάνια αυτοί που πουλάνε χαρτιά. Μπορεί να τα πουλάνε. Μα δεν τα πουλάνε. Άμα θέλουμε να πάρουμε από μια εταιρεία τη Ισκάνα που ελέγχει χαρτί ή οι εταιρείε μεγάλε, δηλαδή να έχουμε μια καλή τιμή, θα έχει μελάνια. Θα προστάσουμε να το πάρουμε το χαρτί. Άμα θα έχουμε σχολική επιτροπή και θα δείτε με τι τιμή παίρνουμε το χαρτί τώρα και με τι χαρτί αγοραζόταν πριν από 3-4 χρόνια. 5. Λοιπόν, είναι διαφορετικά τα πράγματα αυτά. Γι' αυτό δεν έχουν πει ξεχωριστά. Και αν αφαιρέσουμε το χαρτί που ακολουθεί βέβαια, θα το πούμε μετά, που θα είναι μια μαζική προμήθεια, τα υπόλοιπα θα βράζουν πνευματικά. Άλλος ομιλητής. Υπάρχει. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, κύριε. Το 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση προμήθειας λοιπές προμήθειας ειδών γραφείου προϋπολογισμού 2.000 ευρώ με ΦΠΑ τίθεται σε ψηφοφορία. Ομόφωνα εγκρίνεται. Το 24ο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Δεν το ψηφίζετε. Τα τρία αυτά. Αφού δεν το βγάλετε. Επανερχόμαστε στο 23ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την έγκριση λοιπόν προμηθειών ειδών γραφείου. Ψηφίζεται κατά πλειοψηφία. Καταψηφίζει ο αρχηγός της Μίζωνας αντιπολίτευση ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης. Το 24ο θέμα αφορά την έγκριση προμήθειας μελανιών εκτυπωτών. Ο Δήμος προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μελανιών και εκτυπωτών
Για το έτος 2013 χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 1.500 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το κωδικό αριθμό 1066-1402 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Καλείται το Συμβούλιο για τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. Ο κύριος Αντιδήμαρχος έχει το λόγο. Λοιπόν, έχουμε διάφορους εκτυπωτές στο Δήμο. Ο μεγάλος αριθμός βέβαια είναι μια συγκεκριμένη εταιρεία που έχουμε και στόχο μελάνια από τους 500 αγώνες. Έχουμε αρκετά μελάνια ακόμα. Yeah. Για τους υπόλοιπους εκτυπωτές όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να προμεθευόμαστε τη μελάνια για να μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Χρόνια όπως όλα είναι εξειδικευμένα. Τα 1.500 ευρώ είπαμε είναι για. Λοιπόν, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία, το 24ο θέμα που αφορά έγκριση προμήθειας μελανιών εκτυπωτών. Τίθεται σε ψηφοφορία, ομόφωνα εγκρίνεται. Αυτό εκεί δεν έχει πει, το καταψηφίζει. Ο κύριος, συγγνώμη, το 24ο θέμα ψηφίζεται κατά πλειοψηφία, καταψηφίζει ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοξάντης. Το 25ο θέμα αφορά την έγκριση προμήθειας χαρτιού φωτοτυπικού. Λοιπόν, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 72, πράξη του τμήματος 7 του Ελεκτικού Συνεδρίου, η έγκριση διενέργειας κάθε προμήθειας ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ' εξαίρεση όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επίγουσης περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για την έγκρισή της είναι η Οικονομική Επιτροπή. Η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστοσης. Κρίνεται αναγκαίο ο Δήμος μας να προβεί στην προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικού, για την προμήθεια αυτή έχει εγγραφεί σχετική πίστοση ποσού 4.000 ευρώ στον κωδικό αριθμό 02-1066-1401 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013. Καλείται το Συμβούλιο για να εγκρίνει τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοψάντης έχει το λόγο. Το χαρτί του Δήμου έχει εξαντληθεί ήδη. Πάμε πολύ οικονομικά για να αντιβάλλουμε. Θα προμηθευτούμε ποσότητα χαρτιού που θα εξαντλήσουμε το ποσό αυτό. Το ποσό καλείται να εγκρίνουμε 4.000 ευρώ. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Καταψηφίζει ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάντης. Το 26ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την έγκριση προμήθειας σκυροδέματος. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε σκυρόδεμα για το έτος 2013, χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 18.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει τον σχετικό κωδικό αριθμό 3071-3502 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Καλείται το Συμβούλιο για την διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. Σύμφωνα πάλι με τον Εχωτά. Ο κύριος Αντιδήμαρχος Μιχάλης Πρωτοψάντζη. Όπως και πέρυσι είχαμε ένα κονδύλιο για προμήθεια χειροδέματος και αντιμετωπίσαμε κάποιες σημαντικές ανάγκες. Τώρα θα το χωρίσουμε σε αυτή την προμήθεια, ώστε να έχουμε διαθέσιμο για πολλές περιπτώσεις που απαιτείται στην οδοποιία, σε βελτίωση γραβών και στην αγροτική οδοποιία. Ομιλητές, ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάρτης έχει το λόγο. Εδώ, κύριε Αντιδήμαρχε, διαφωνώ πλήρως, όχι επειδή είναι το προϊόν αυτό. Αλλά εφόσον σχηματίζεται τώρα τα. Πόσα χημικά είναι τα 18.000. Πόσα χημικά είναι. Απαντήστε, κύριε Αντιδήμαρχε. Η προμήθεια θα γίνει με τις τιμές που προβλέπεται στο. Πόσο το έχει ο Ατός. 100-150 το γλυκό. Εκεί, 100 ευρώ. 100. Πολύ λίγα. 100 λοιπόν θα πάρουμε. Δεν θα πάρουμε 18 κυβικά, όχι. Όχι, 180. Θα βάλετε 180 κυβικά μπετό για να. Δεν είναι 180, είναι το ΦΠΑ μαζί, είναι. 180. Ναι. Για να κάνετε τι, να φτιάξετε ζημιές δρόμους, για να κάνετε έργα προεκλογικά για να. Και προσέξτε εδώ, δεν θα σκεφτούν. Κόφτε το αυτό. Δεν θα χρουστάτε ακόμα από τις προηγούμενες εκλογές. Μην νομίζετε ότι δεν τα λέμε, δεν τα ξέρουμε. Τώρα έχουν βγει παρέλαση, φωνάζουν στους δρόμους. Λοιπόν,
Μην το κάνετε αυτό. Τίποτα. 180 κυβικά, ελεύθερα. Ποιος θα αποφασίσει πού θα πέσουν αυτά τα κατά. Εσείς Μοναχός. Ή ο κύριος Δήμαρχος. Ή ο... Καλά, σαν να σας ρωτήσουμε καθόλου. Έλεος δηλαδή, έλεος. Κάντε το. Θα το καταπλήρωσα, αυτό λέω. Κάντε το παντελώς, θα αποσύρθω. Άλλος ομιλητής. Κύριε Πρωτοψάρτη, θέλετε να απαντήσετε. Έχετε το λόγο. Εγώ δεν βλέπω το λόγο να οργίζεστε, αγαπητέ αθλητή. Δεν οφείλουμε τίποτα από τις προηγούμενες εκλογές. Είναι ένα χρήσιμο μέτρο. Φωνάζετε ότι κλείστε εκείνο, κάντε το άλλο. Υπάρχουν αιτήματα, δεν είναι προεκλογικά. Δεν είναι προεκλογικά. Τι θα κάνει με 10 κυβικά. Τι θα κάνει με 10 κυβικά. Τι θα κάνει με 10 κυβικά. Εγώ μπορώ να σας δείξω, εάν θέλετε, να έρθείτε και να ενημερωθείτε. Γιατί δείχνε, και δείχνε, 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 δείχνε. Μα τι είναι αυτά τέλος πάντων. Ποιος αποφασίζει μας ο Βαρολογίδης. Εσύ Μοναχός. Κάντε λάθη. Μην κάνουμε διάλογο. Κάντε λάθη. Εγώ κάνω. Κάντε πολύ μεγάλο. Τι διαδικασία το λέει η Αντιμάκη. Ποια διαδικασία. Αυτή που ακολουθείτε. Ποια είναι. Εδώ σε εδώ παίρνει την έγκριση προμήθειας με το. Θα πάει κάποιο να τα ρίξει το που θέλετε. Και θα πείτε έξω από τη Γιαννάκη. Με συγχωρείτε να κάνω μια ερώτηση. Ποιος θέλετε να κρίνει, δηλαδή, έρμες και έστω, εσείς προτείνετε εσείς ποιος θέλετε να κρίνει. Το Συμβούλιο. Αυτό το πέρα πίνε. Καλά, ποιος δεν σημαίνει. Το Συμβούλιο, δεν κρίνει. Το Συμβούλιο, δεν ασφασίζει. Πού θα το ρίξει, πού θα ρίξει. Δεν θα το ρίξει, δεν θα το ρίξει ακόμα. Να μην τα ρίξει, να μην τα ρίξει. Με λεπτομέρεια. Με λεπτομέρεια. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Εδώ υπάρχει ένα ποσό 18.000 ευρώ, το οποίο μπορεί να αναλωθεί, μπορεί ένα μέρος αυτού, μπορεί καθόλου. Έτσι δεν είναι. Απλά υπάρχει στο προϋπολογισμό. Έτσι, εγώ έτσι το βλέπω. Δεν θέλω να πάρω το μέρος κανενός και τίποτα. Λοιπόν, ανάλογα τις ανάγκες θα χρησιμοποιηθεί. Έτσι, εγώ το εγκλαμβάνω και έτσι θα το ψηφίσω, με συγχωρείτε. Χωρίς να θέλω να επηρεάσω κανένα και τίποτα. Και σίγουρα πιστεύω ότι για να καλύψει αυτό το ποσό, αυτό, δηλαδή την κάθε ζημιά, το κάθε πρόβλημα, το κάθε τι δεν ξέρω τι. Συγγνώμη, αλλά θα γίνεται και η απαραίτητη διαδικασία και τεχνική περιγραφή ασφαλώς κλπ. Λοιπόν, θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, κάτι, ο κύριος Βατσέας κάτι θέλει να πει. Κύριε Πρόεδρε, θυμάμαι τις εκλογές του 2010, τις θυμάμαι, ένα μήνα πρώτων εκλογών, οι μπετονιέρες πραγματικά του κυρίου Αντιδημάρχου είχαν φάει φωτιά. Μπαίνανε, βγαίνανε, παίρνανε καμιά φορά να δέρουν. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, εγώ, τι θέλετε να γράψω στα αναγκώσεις στο σελίδι, θα πω αυτό το συνέντε. Όχι, θέλω να σας πω... Λοιπόν, οι μπετονιέρες, κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιδημάρχου, που είναι καλό μπετόν, καλής ποιότητας, είχαν πάρει φωτιά. Μέσα, δηλαδή, για ένα μήνα γινόταν χαμός. Λοιπόν, άρα λοιπόν, κύριε Δημήτρη, αυτό έχει βάση που λέει ο αρχηγός μας εδώ, ότι θέλετε να κάνετε πάλι, πλησιάζουν εκλογές, είμαστε έτσι, και θέλετε να έχετε μια δυνατότητα πάλι με μετά να πάρετε ψήφους. Μα εάν τα κερδίσετε τις εκλογές. Τώρα με συγχωρείτε, αλλά κύριε Φατσέα, θα σας διακόψω. Δεν είναι υπέρ του τόπου. Κύριε Φατσέα, με συγχωρείτε. Δεν είναι υπέρ του τόπου. Γι' αυτό δεν το ψήφισα. Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα συγγνώμη κύριε Φατσέα, με όλο το σεβασμό στο πρόσωπό σας, αλλά κατηγορείτε. Λοιπόν, και αυτές οι κατηγορίες δεν θέλω τώρα να δείξω. Ο αρχηγός σας βέβαια. Θα δώσω το δικαίωμα στον κύριο επιπροσωπικού τώρα. Δεν μπορώ να το προσπεράσω. Ο αρχηγός έφυγε βέβαια, δεν έκανε να ακούσει. Αλλά πρέπει να καταλάβετε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβετε ότι είμαστε άνθρωποι κι εμείς. Και είναι άδικο συνεχώς να βάλουμε εγώ ότι είμαι ο δολιοπλόχος, ο οποίος δεν ξέρω, κλέβω, τρώγω, κάνω, δείχνω, σφέτια. Εγώ εργάζομαι καθημερινώς για το καλό του νησιού και του τόπου και δεν κοιτάζω το δικό μου συμφέρον, κύριε. Και είναι πολύ άδικο να μου συμπεριφέρετε με αυτόν τον τρόπο. Να λέτε ότι παίρνουν φωτιά οι μπετονιέρες. Τώρα που είναι αυτές χρόνια, δεν σας ενοχλεί. Τι κάνανε προεκλογικά, για πέστε μου. Πέστε μου ένα έργο προεκλογικό. Ποιο είναι, για πέστε μου, πού πηγαίνουν οι μπετονιέρες. Μην μου το δεν ξέρετε, πέστε μου λοιπόν προεκλογικά, ποιο έργο έχει. Δεν ήξερα. Α, δεν ξέρετε. Λασπολογείτε, αγαπητές συνάδελφοι, ξανακοφαίνετε άμα το λέτε. Δεν πηγαίνανε. Ήταν άλλη εποχή τότε και υπήρχε δουλειά και μπορεί να δουλεύανε.
Λοιπόν, πάντως να ξέρετε ότι δεν πρέπει να αδικούμαστε το μεταξύ μας. Δεν ξέρετε πώς έρχονται τα πράγματα. Είναι πολύ άδικο. Εγώ εργάζομαι καθημερινώς με ανιδιοτέλεια. Προσπαθώ. Καθημερινώς. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμουν στην Αθήνα. Εγώ δεν πήγαμε. Δεν κάπου έξω τα πήγα. Έκανα 10 δουλειές του τμήμα. Ανέφερα μία. Και ερχόσαστε τώρα εσείς να μου πείτε ότι δεν θα ψηφίσετε την προμήθεια χειροδέματος επειδή αφήσατε υπονοούμενα ότι πάρτε το αποδόδι ότι εδώ είναι λαγωγιά. Να έρθετε να δείτε πού ρίξαμε τα προηγούμενα πετά. Την προμήθεια που κάναμε. Να έρθετε να σας πάω ένα-ένα πάντα δείτε με τα μάτια σας. Λοιπόν, και να το εκτιμήσετε. Να το κλείσουμε το θέμα, κύριε. Να είμαστε άνθρωποι κι εμείς και έρχομαι κι εμείς οικογένειες και παιδιά και γριά μάνα και δεν είναι δυνατόν συνεχώς να μας δείχνετε ότι αγνοούμε τους πάντες και κάνουμε την κεφαλή μας. Μα με συγχωρείτε, κύριε Πρόεδρε, δεν είναι δυνατόν κάθε μέρα να υφίστομαι αυτή την πίεση. Πώς θα γίνει δηλαδή. Εργάζομαι, άμα μου βρείτε, σας το έχω πει 100 φορές. Άμα μου βρείτε κάπου που έχω φάει ένα ευρώ, να το ξεράσω, το έχω πει 1000 φορές. Δεν είναι δυνατόν συνεχώς να θεωρείτε ότι πάμε να κάνουμε αρπαχτή. Πουθενά δεν κάνουμε αρπαχτή. Προσφέρομαι με τον καλύτερο τρόπο και με απροχεριά. Και εμείς εργαζόμαστε για το Δήμο, κύριε Αντιδήμαρχε. Και εμείς εργαζόμαστε και προσφέρουμε με ό,τι μέσα διαθέτουμε. Λοιπόν, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Ο κύριος Δήμαρχος, ο Σάτσε Γιώργο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να πω το εξής, ότι όντως, σαν εάν το αναγκάζουμε σε κυβικά αυτό το ποσό, είναι τουλάχιστον 150 κυβικά. Τώρα από τα 150 κυβικά, υποτίθεται ότι κλειστήκαν λαγκούδες, υποτίθεται ότι γίνανε κάποια αγροτική οδοποιία, κάποια σημεία που ήταν σαφώς. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς από αυτά τα 150 κυβικά δεν βρέθηκαν ένα-δύο κυβικά να κλείσουν κάποιες λαγκούδες στο χωριό. Και ήταν οι περισσότερες από αυτές, ήταν 5 χρόνια. Πέντε χρόνια στα σκλαβιάνικα, στα σκλαβιάνικα μπροστά στις Μπέντενας, πέντε χρόνια. Άμα θέλετε, δεν ξέρω αν περνάτε από αυτό το στενάκι, γιατί είναι το στενάκι που μπαίνει, περνάει μέσα από το χωριό, ελάτε να σας δείξω. Πέντε χρόνια. Λοιπόν, και εγώ δεν το ψηφίζω με αυτό το σκεπτικό. Γιατί βάζουν κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό κάποια κυβικά, τα οποία δεν ξέρουμε που πάνε. Συγγνώμη, αλλά δεν μπορώ να το ψηφίσω. Ευχαριστώ. Άλλος ομιλητής. Λοιπόν, δευτερολογία. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, κάτι να πείτε. Ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Εάν το κάνετε, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Εγώ δεν το ψηφίσω. Να ξέρετε ότι θα σας ζητήσω την ημέρα της ανάθεσης και πού θα πάνε τα κυβικά. Την αυτή τη μέρα θα μου δώσετε τεχνική περιγραφή πού θα πέσουν αυτά τα κυβικά, σε ποιες ανάγκες. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θέλετε κάτι να προσθέσετε ή να το κλείσουμε να το ψηφίσουμε το θέμα. Καμία τίδες, λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν κάνουμε τίποτα κρυφά και για τα περισσινά. Το σχηρότημα που ρίξαμε πέρυσι, μπορείτε να έρθετε να ενημερωθείτε λεπτομερώς που πήγε. Και το τελευταίο κυβικό και θα δείτε πόσα κυβικά έχουν πέσει παραπάνω. Τι ποσότητα ήταν πέρυσι. Δεν θυμάμαι, νομίζω 100 κυβικά, δεν θυμάμαι. 110. Λοιπόν, κύριοι, το 26ο θέμα της σημερινής της διάταξης που αφορά έγκριση προμήθειας σχηροδέματος τίθεται σε ψηφοφορία. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. Καταψηφίζει ο κύριος Βίρονας Πρωτοψάλτης, ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης, ο κύριος Βατσέας Δημήτριος και ο κύριος Αντώνης Πρωτοψάλτης. Το 27ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την έγκριση προμήθειας αντλιών. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε ηλεκτρολογικό υλικό αντιδιοστασίων, για το έτος 2013 χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συλλογικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 24.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το σχετικό κωδικό αριθμό 2571-3101 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Καλείται το Συμβούλιο για τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας να εγκρίνει. Κύριε Αντιδήμαρχε Μιχάλη Πρωτοψάλτη, έχετε το λόγο. Λοιπόν, οι αντλίες που χρησιμοποιεί ο Δήμος Αντιδιοστάσια, είτε από φθορά, είτε από ζημιές, είτε από και σε καινούργιες διοτήσεις,
είναι απαραίτητο να προμηθευτούμε και να έχουμε μια, ένα αριθμό ιδιωτικών με τις ανάγκες του Δήμου. Ήδη χρειαζόμαστε ιδιώτες στη Χάτα, στο καινούργιο ιδιώτες του Πρακάβου, στο Πρινολάκανο, στο Κουμάρο, όπως στη Ήρου, εκεί που είναι το... στο Κουμάρο, στην Πρεπιδέα. Στην Τουλεόρηση έχει αλλάξει. Και είναι και δύο, τρεις, δύο, ακόμα στην άλλη περιοχή. Νομίζω ότι ο κωδικός αυτός θα εξαντληθεί, γιατί θα προμηθευτούμε όλες τις αλληλίες που θέλουμε. Μιλητές, το 27ο θέμα της σημερινής διάταξης που αφορά η κρίση προμήθειας αντλιών τίθεται σε ψηφοφορία ομόφωνα... Έκανα λάθος. Κάτι έχει ένα λάθος εδώ πέρα. Νομίζω. Έχουμε μια εισηγήση εδώ πέρα, ένα προηγούμενο θέμα, λέει έγκριση ηλεκτρολογικού ή υλικού αντιπροστασίων. Εδώ λέγεται αντιλίες, αλλά πιο κάτω το αναφέρεται ηλεκτρολογικό υλικό αντιπροστασίων. Είναι κύριε Γραμματέα, να διευθυνθεί εισηγήση. Απλώς θα ρωτήσω. Εισηγήσεις είναι από τεχνική υπηρεσία. Ναι, εντάξει, θα δημοσιεύσουμε. Εδώ πέρα θα κάνουμε λίγο τη διαφοροποίηση που μας είναι. Ευχαριστώ για την παρέμβασή σας, κύριε Αντώνη Πρωτοψάρτη. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία. Το 27ο θέμα που αφορά έγκριση προμήθειας αντλιών προϋπολογισμού 24.000 ευρώ με ΦΠΑ, ομόφωνα. Ομόφωνα εγκρίνεται. Το 28ο θέμα αφορά έγκριση προμήθειας σωλήνων γεωτρήσεων για το 2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 10.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα παρέχει το σχετικό κωδικό αριθμό 2571-3505 του προϋπολογισμού για το έτος 2013 και καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν ξέρω αν θα υπαρκέσει ο κωδικός αυτός. Είναι για την προμήθεια σωλήνων γεωτρήσεων. Και επειδή προηγουμένως άκουσα ότι γιατί δεν παίρνουμε και τις σωλήνες των γεωτρήσεων και τις σύνδευση από τον ίδιο με μια προμήθεια, θα πρέπει να ξέρετε ότι οι σωλήνες των γεωτρήσεων είναι αλίβδινες, ενώ τις σύνδευση είναι πλαστικές. Άλλο λοιπόν παράγει το προμηθεύει τις σωλήνες των γεωτρήσεων. Και άλλος παράγει τις σωλήνες των πλαστικών. Γι' αυτό λοιπόν είναι σε ξεχωριστό κωδικό και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να πετύχουμε καλύτερη τιμή από πρωτογενή θα έλεγα αγορά. Δεν έχω τίποτα, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία το 28ο θέμα της σημερινής διάταξης που αφορά έγκριση προμήθειας σωλήνων γεωτρήσεων προϋπολογισμού 10.000 ευρώ με ΦΠΑ, τίθεται σε ψηφοφορία, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, καταψηφίζει ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης. Το 21ο θέμα της σημερινής διάταξης αφορά έγκριση... Συγγνώμη. Το 21ο θέμα της σημερινής διάταξης αφορά έγκριση προμήθειας σωλήνων ίδρευσης. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε σωλήνες σύνδρευσης για το έτος 2013, χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 20.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα βαρύνει το κωδικό αριθμό 2571-3501 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο για τη διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Όπως είπα και προηγουμένως, για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των υπηρεσιών ίδρυψης χρειαζόμαστε προμήθεια σωλήνων διαφόρων διατομών. Τα δίκτυά μας, όπως ξέρετε, είναι διαφορετικά σε κάθε περιοχή. Έχουμε παλιά δίκτυα, δεν ξέρω τι θα μπορέσουμε να αντικαταστήσουμε και δεν ξέρω και πόσο θα χρειαστεί να
αναλώσουμε αυτόν τον κόσμο. Εγκρίνουμε πάντως την προμήθεια και στη συνέχεια θα ακολουθεί η διαδικασία για την εξέβρεση προμήθειας του. Μιλητές, το θέμα τίθεται σε ψηφοφορία το 21 το θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά έγκριση προμήθειας σωλήνων ίδρυψης προϋπολογισμού 20.000 ευρώ με το ΦΠΑ. Τίθεται σε ψηφοφορία, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία, καταψηφίζει ο κύριος Παναγιώτης Πρωτοψάλτης. Το 30 και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης αφορά την έγκριση προμήθειας κάδων απορριμμάτων. Ο Δήμος, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε κάδους απορριμμάτων για το έτος 2013, χρειάζεται να προβεί στην παρακάτω προμήθεια. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 6.000 ευρώ με ΦΠΑ και θα παρέμει το σχετικό κωδικό αριθμό 2071-3103 του προϋπολογισμού για το έτος 2013. Καλείται το Συμβούλιο για την διενέργεια της εν λόγω προμήθειας. Κύριε Αντιδήμαρχε, έχετε το λόγο. Κάδους ανακύκλωσης έχουμε αρκετούς γιατί μας έχει προμηθεύσει η εταιρεία ανακύκλωσης, αλλά δεν έχουμε καθόλου κάδους, τους πράσινους κάδους για τα απορρίμματα. Και επειδή υπάρχουν φθορές, θα προμηθευτούμε με την ποσότητα και τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας. Ομιλητές, ο κύριος Βίρονας Πρωτοψάλτης έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να ρωτήσω, επειδή πέρυσι μας είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος ότι είχαμε από την ανακύκλωση κάποια έσοδα τα οποία, αν θυμάμαι καλά, ήταν 30.000 ευρώ και τα οποία θα τα, δεν θα τα παίρναμε, αλλά θα τα χρησιμοποιούσαμε σε κάδους. Αυτή η κάδη αφορούν, αυτή η προμήθεια κάδων αφορούν, αφορά μόνο κάδους ανακύκλωσης. Δεν μπορούμε να πάρουμε κάδους συμβατικούς. Όχι. Δεν μπορούμε. Ωραία, εντάξει, ευχαριστώ. Το 30 και τελευταίο θέμα της ημερήσιας διάταξης, κύριε, που αφορά την έγκριση προμήθειας κάδους κάδων απορριμμάτων, προϋπολογισμού 6.000 ευρώ με ΦΠΑ, σε ψηφοφορία, όπονα εγκρίνεται. Πόρτα σας. Τα θέματα εξαντλήθησαν, η συνεδρίαση έλαβε τέλος. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ.